Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή, γνωστή η ώρα 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως τις 10. Πίσω από το μικρόφωνο σήμερα Ζάχος Ντρούλινγκ. Γιατί με μουτζώνεις? Δευτέρα, Παρασκευή, μπες και πες το άμα θέλεις. Ή θα το πεις αύριο στην εκπομπή. Αύριο θα το έχεις. Ο κύριος Ματζιούκης μας προπυλακής λεκτικός εκτός στούντιο. Ναι, λέει ότι Δευτέρα και Παρασκευή φέρνω τις γυναίκες και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη φέρνω άντρες. Γιατί σήμερα, να πω εδώ ότι δεν είναι στο στούντιο ο Τάσος. Σπάσαν τα νερά, όχι, δεν γεννάει καμία γυναίκα. Ούτε, ναι. Όχι, πιο ψυχείο. Στο πανόραμα μια μεγάλη βλάβη και τρέχει ο άνθρωπος να την αποκαταστήσει τη βλάβη. Αλλά έχω δίπλα μου σήμερα έναν παλιό συναγωνιστή. Ζάχο. Έκανα φωνή μπουγάτσα τώρα, ξέρεις. Έναν παλιό φίλο και παραγωγό σε πολλά ραδιόφωνα έτσι από το παρελθόν και αθλητικά νέα και Yellow και που αλλού ήμασταν πουθενά. Όχι. Εκεί, σε αυτά τα δύο. Τον κύριο Postman. Postman είναι το προσωνύμιο, μια που το άνθρωπο είναι, δεν είναι κρυφό, έτσι. Ταχυδρόμος είναι. Το φίλο μου το Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Ντρούλε. Σιγά. Βλέπω φορτσάτωση, Γιάννη. Εννοείται. Πόσα χρόνια. Βρήκα την αρρώστια μου μπροστά. Το μικροφωνάκι. Ωραία. Παίζουν πόσα χρόνια. Τώρα συστήνεσαι σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Από τα 5,5 χρόνια ραδιοφώνου που έχω κάνει. Ναι. Εδώ και 2 χρόνια και κάτι. Δεν έχεις πιάσει μικρόφωνο. Δεν έχω πιάσει μικρόφωνο, πραγματικά. Ωραία. Θελημένο βέβαια. Εντάξει. Έτσι. Επιλογή σου. Okay, επιλογή ναι. Επιλογή σου. Έτσι. Αλλά πάντα όταν υπάρχει μια προοπτική, μια ευκαιρία έτσι, έστω και για μια εκπομπή όπως τώρα. Κοίταξε, και στο μέλλον δεν λες όχι. Να σου πω τι γίνεται. Ναι. Με σένα τουλάχιστον, επειδή ανταμωθήκαμε και κάναμε και πολλές εκπομπές μαζί για αρκετά παρελθόν διαστήματα. Λοιπόν, βέβαια μετά ο καθένας πήρε τη δικιά του. Θέλω να πω ότι όχι μόνο είναι μια ευκαιρία για μένα, ας πούμε, το να βγω να ακούσω πάλι τον κόσμο, αλλά πραγματικά και σεβασμό σε σένα, γιατί το ξέρω ότι σε αγαπάω πολύ. Πάτε. Έτσι, είμαστε φίλοι, οπότε δεν χρειάζονται καν να μιλήσεις για τι συμβαίνει. Τι μου έχω ο φίλος, δεν θέλω να πω το όνομα, ο Μιγγέλ. Ναι, έχουμε μιλήσει στη θύρα 1, τον εκτιμώ απεριόριστα τον Postman. Παρακαλώ. Εντάξει. Γεια σου, Μιγγέλ. Ο Μιγγέλ, γνωστός και μη εξαιρεταίος, και η φίλη μας η Αναστασία. Χαιρετισμού στον Postman. Γεια σου, Αναστασία Πλιούκα. Το πας το γράμμα δηλαδή. Εννοείται. Το πας το γράμμα. Και χτυπάω τρεις φορές, όχι δύο. Άρα υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο πάνω από 2 χρόνια που δεν έκανες εκπομπή. Ακριβώς. Εδώ, σε ευχαριστώ καταρχήν, γιατί για να πω την αλήθεια, και επειδή και ο Τάσος, μάλλον εγώ φταίω, γιατί όταν σχολάω, να πω την αλήθεια, ναι, από τη δουλειά, θα τα πάω να φάω λίγο να ηρεμήσω, μία μισή ώρα να κοιμηθώ, κλείνω το τηλέφωνο, ο άνθρωπος με έπαιρνε τηλέφωνο, δεν το έκανε, και όταν το άνοιξα που ήταν η ώρα 7, δηλαδή μία ώρα πριν την εκπομπή, τελευταία στιγμή σου είπα και σε ευχαριστώ που ήρθες, γιατί εννοούσα, 7 και μάλιστα. 7 εννοούσες και ότι θα κάνουμε εκπομπή και επομένως. Ναι, εντάξει, δηλαδή θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι μπορεί να έχει υποχρεώσεις, οικογενειάρχης είσαι, παιδιά έχεις, υποχρεώσεις έχεις, αλλά ανταποκρίθηκες. Εντάξει, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν λέω τώρα ηλικίες, γι' αυτό, ναι, εντάξει. Ηλικίες μη λες, γιατί και δεν σε συμφέρει. Γιατί μια φορά που βγήκαμε μαζί, όταν βγήκαμε μαζί για ποτάκι, ναι, και έρχεται μια κοπέλα δίπλα μου και μου λέει, Ζάχο, με τον πατέρα σου βγήκες έξω. Λέω, και εντάξει, έχουμε, έχουμε μια διαφορά, αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πολύ θερμό καλωσόρισμα. Ναι, εντάξει, από τον πιστεύω να θυμάται. Και ο Ισίδωρος και ο Στέλιος προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ακριβώς. Είναι λογικά απευθύνεται στον τίτλο της εκπομπής σου που ήταν Αερομαχίες. Αερομαχίες. Ήταν το προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ήταν λίγο πριν ξεκινήσει, μάλλον κατά διάστημα που έπαιζε το ηχητικό. Ωραία. Μετά. Θέλω πριν διαβάσω τους, για να μπούμε και σιγά σιγά στα του Άρη. Βεβαίως. Πριν διαβάσω τους βασικούς υποστηριχτές που όπως βλέπεις είναι και αρκετοί. Γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν. Ωραίο το χρήμα. Κάτι κάνει εκπομπή. Να διαβάσω ένα post του φίλου μου του Άρης Έλλην. Του φίλου μου του Ηλία. Δεν είναι κακό να πούμε το όνομά σου Ηλία. Γνωστός είσαι κι εσύ. Με τον Ηλία μιλούσαμε. Μιλούσες με τον Ηλία. Να, ωραία, να το διαβάσω, γιατί είναι. Φυσικά ότι
γράφεται «θα διαβάζετε», αρκεί να μην μπει νελίκη και αν υπάρχει θα το ρετουσάρω εγώ για να βγει στον αέρα. Γράφει, ναι, ρετουσάρω. Ζάχο, γεια σου, καλοπροαίρετα, θα σου πω πως πέρα από τον Άρη υπάρχει και το έθνος μας. Διανύουμε ιστορικές στιγμές, δεν μπορεί να γίνει αναφορά στα εθνικά μας θέματα. Εδώ η Ελλάς διαμελίζεται και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Εσείς που έχετε φωνή και ακούγεστε, χιλιάδες Έλληνες, ταπεινή μου γνώμη είναι να συμβάλλετε κι εσείς εφόσον το επιθυμείτε βεβαίως. Πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες και γι' αυτό είμαστε Άρης. Ιδάλλως ίσως ήμασταν Βέρντερ Σκορπίων. Βαρντάρ πήγες να γράψεις προφανώς. Ευχαριστώ. Όπως είδες το διάβασα, Ηλία, το μήνυμά σου. Και φυσικά, αν θέλεις την άποψή μου, η οποία την έχω κατά καιρούς διατυπώσει, είναι ότι πάνω απ' όλα φυσικά είναι η πατρίδα και μετά έπονται όλα τα άλλα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εμείς να αντιδράσουμε αυτή τη στιγμή, πώς να αντιδράσουμε. Πέρα από το συλλαλητήριο που γίνεται στην Αθήνα, δεν νομίζω μπορούμε να αντιδράσουμε, να κάνουμε τι. Νομίζω και κάποια πράγματα που γίνονται και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις είναι λίγο ακραία. Υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε, είναι αυτός ο οποίος έχει υποδειχθεί από αυτούς που διοργανώνουν το συλλαλητήριο. Άλλο νομίζω μέσο, Ηλία, δεν έχουμε. Επαναλαμβάνω και θεωρώ σωστό αυτό που λες, ότι πάνω απ' όλους είναι η πατρίδα, έτσι. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι σε αθλητικές εκπομπές, αν αρχίσεις και μπλέξεις το πολιτικό. Ναι. Στο τέλος θα καταδείς ένα ναυάγιο. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ και αυτό που σου λέω. Έχεις την πείρα. Συμφωνώ γιατί σε αυτό που λες. Αν ξεκινήσουν και αρχίσουν και χτυπάνε και γραμμές. Και όχι αυτός έτσι, ο αλλιώς. Okay. Λοιπόν, εγώ πάντα όταν υπήρχε πολιτικό θέμα, το άφηνα στην άκρη. Ναι. Μπορεί να, όπως ακριβώς έκανες εσύ, σχολίαζε, διάβαζα αυτά τα οποία έστω, δεν σχολίαζα. Το άφηνα στην άκρη γιατί, για να μην έχω αυτό το πράγμα. Έτσι, όχι. Θεωρώ, και εγώ θεωρώ ότι πέραν από αυτές τις αναφορές δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, Ηλία. Άσχετα αν συμφωνώ στο μεγαλύτερο έτσι, από αυτά που λες, στο μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά που λες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Δυστυχώς για μας, ευτυχώς για κάποιους άλλους φυσικά, γιατί είναι ανάλογα από ποια οπτική γωνία το βλέπεις το θέμα. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο και τους υποστηρικτές, κύριε Γιάννη μας. Αυτό είναι που προέχει. Ναι, ναι. Να, και πρώτος και καλύτερος ποιος είναι, για πες. Θα πάμε εκεί μετά. Θα πιούμε και μια μπυρίτσα. Μπουγάτσα και Μάνος Καλογεράκης. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, γνωστή η διεύθυνση του Escobar και το τηλέφωνο ακόμη πιο γνωστό. Το ξέρει όλη η Θεσσαλονίκη πλέον εκτός από τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Το ξέρει αυτό, το ρώτησα, δεν το ξέρει. 23 11 208 301. Για τα ρεζερβέ σας φυσικά το τηλέφωνο. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας είναι το Escobar. Το ωραίο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Συνεχίζουμε με τη Skies Aviation Academy, η οποία είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο διαδίκτυο στο skies.gr και στο 23 9 20 21 100, είναι το τηλέφωνο που κάθε ερώτησή σας θα απαντηθεί από τη Skies Aviation Academy. Συνεχίζουμε και ευχαριστούμε φυσικά το πορκί το ψητοπολείο. Θα το επισκεφτούμε και μια των ημερών και με τον Τάσο. Έχει μάσα και μάσα. Τι μάσα, γιατί τη δοκιμάσαμε. Μας στείλανε έτσι εδώ πέρα ένα γεύμα λικούλιο για καμιά 10 άτομα και ενώ ήμασταν 3. Μάλιστα. Φάγαμε, βάλαμε και στις τσέπες. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια. Τώρα πάρε. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα έως 4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2310-520-555. Κατέβασε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρει και έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και με πλήρη υποστήριξη τεχνολογίας, φίλε. 10% μήπως παραγγέλνεις. Μήπως πρέπει ο Μπουγάτσας να φάει πιστόλι και να πάμε προς τα... τον έχω... έχω φάει, αν δεν είχα φάει, μπορεί να το σκεφτόμουν. Και κάποιες λαχταριστές προσφορές.
Δύο μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα 4 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις και μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλάπα λατικών και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Και τελευταίος υποστηρικτής εκπομπής, ο κύριος Αβράμογλου, που τι είναι Αβράμογλου, είναι η πηγή των Βοτάνων, το ήξερες αυτό, το μάθες σήμερα όμως. Κοίτα, αυτό είναι για τις ηλικίες δηλαδή, ανάβαμε την ηλικία. Και για σένα, και σε βλέπω κυλίτσα λίγο εκεί, Postman. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με κατούνι πλατεία εμπορίου. Και φυσικά το Φύτο Slim, που είναι λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνο σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Ακριβώς για σένα, Postman. Σε βλέπω λίγο. Πάχει με κόβες, ρε. Λίγο, Πάχει με κόβες. Όχι, εντάξει, όπως ήσουν. Απλά για να δώσω λίγο. Πού να βάλουμε εμείς. Για να δώσω. Πού να βάλεις εσύ, 12 κιλά είσαι. 7,5 χιλιόμετρα τη μέρα κάνουμε. Κάνεις 7, περπατάς. Εννοείται, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα, δεν με μηχανάκι. Δεν μηχανάκι, τι είμαι, ρε, κουρίερ είμαι. Σωστά. Μηχανάκι πάω εγώ. Ωραίος και όμορφος Postman είμαι. Postman. Με το ποδαράκι. Μόνο. Πεζό 2. 7,5 χιλιόμετρα κάνεις, περπατάς και να δώσεις τα γράμματα. Εννοείται. Λίγο μου έρχεται. Λίγο σου έρχεται. Λίγο μου έρχεται. Μάλιστα. Λίγο. 7,5 λίγο. Άρα. Μάλιστα. Όχι. Εντάξει, αρκετό είναι. Αρκετό είναι. Αρκετό. Λοιπόν, θα περάσουμε. Δεν είπαμε φυσικά και τον ηχολήπτη σήμερα που είναι. Τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης Ζάτσης. Γεια σου, Γιάννη. Τον ευχαριστούμε γιατί θα μας υποστηρίξει εδώ πέρα όπως το κάνει κάθε βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη. Και Παρασκευή, Γιάννη, είσαι. Όχι, Παρασκευή είναι ο Βασίλης. Μ' αρέσει Πέμπτη. Να βλέπω ηχολήπτες στα στούντιο. Πολύ μ' αρέσει. Τον αρέσει. Τον αρέσει γιατί στο γέλο έκαμνε μόνο του ηχολήψη. Άστο να πάει. Λοιπόν. Ήταν δύσκολο. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, βλέπω Γιάννη, να τα πάμε κανονικά τα διαλύματα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας εδώ με τον Postman για το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό Άρη. Και νομίζω μετά τις 9 θα βγάλουμε και γραμμές. Όχι ότι πριν, αν κάποιος φίλος θέλει να εμπλακεί συζήτηση, θα τον το απαγορέψουμε, αλλά να πούμε και 2-3 πραγματάκια. Έτσι. Διότι ο ποδοσφαιρικός Άρης και ο μπασκετικός έχει ψωμάκι για συζήτηση. Υπάρχουν και οι μεταγραφές, υπάρχουν οι τραυματισμοί, ανακατατάξεις, προσταφαιρέσεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Στο μπάσκετ πιστεύω εγώ ότι μπήκε το νερό στο αυλάκι, όσο και άσχημα να ακούγεται, για το μοναδικό στόχο που έχει αυτή η ομάδα να σωθεί. Μη γελάς, αυτό όχι είναι. Ακόμα. Πάντα πρέπει να βλέπουμε. Εγώ λέω όχι ακόμα. Καλά, εντάξει. Μέχρι να συμπληρωθούν οι νίκες, όχι ακόμη. Έτσι. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Η εκπομπή έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Σήμερα εκτάκτος guest star. Πολύ μου άρεσε αυτό. Ο Postman, κοινός ταχυδρόμος στο φιλαράκι μας, ο Γιάννης. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν γιατί όπως βλέπεις τρέχει η ώρα. Και τα διαλύματα φυσικά Λίμπερο είναι μεγάλα και πλούσια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ λέω να μπούμε κατευθείαν πρώτα με ποδόσφαιρο και μετά με μπάσκετ. Πάμε και μπαλίτσα, ναι. Ναι. Να μπούμε λίγο, να μου κάνεις μια γενικότερη τοποθέτηση από την αρχή της χρονιάς, μην το πλατιάσουμε βέβαια, ναι. Το πώς είδες την ομάδα, το πώς είναι, ποιο θεωρείς ότι πρέπει να είναι η στόχη της ομάδας, πώς ξεκίνησε η χρονιά, πώς έφτασε και φυσικά να μπούμε και κατευθείαν στο ρεπορτάζ, γιατί βλέπω υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει ο τραυματισμός του Γκάμα, ο οποίος μεγάλη απώλεια, και απώλεια είναι για το υπόλοιπο της χρονιάς, γιατί λογικά θα μπει νηστέρι στον άνθρωπο. Οπότε τρέχει το ρεπορτάζ και βλέπω εδώ ενδιαφέρον για το Φετφατζίδι. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το. Λοιπόν, λίγο ο φίλος να περιμένει όμως. 2-3 λεπτά. Αν θέλει να περιμένει λίγο. 2-3 λεπτά. Ας πάρει λίγο. Σε λιγάκι ας πάρει. Ωραία. Λοιπόν, ξεκίνα να μας λες και να μπούμε και κατευθείαν στο. Καταρχήν, Ζάχο, να σε πω ότι άλλα είχα στο μυαλό μου, ναι, όταν ξεκίνησε η χρονιά, άλλα μας προέκυψαν. Και τελικά άλλαξε όλο το σκηνικό με αυτά τα οποία συνέβησαν στον Άρη. Ωραία. Λοιπόν, ακούμε. Μετά τα 4, θα πω 6 εγώ, ίσως και 7 χρόνια απαξίωσης, έτσι. 6 είναι σίγουρα. 6 είναι σίγουρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι το ότι ανέβηκε ο Άρης στην Super League ήταν όχι επιτυχία, ήταν απλώς αυτό που έπρεπε να γίνει. Το αυτονόητο. Πράγμα. Αυτονόητο. Που άργησε βέβαια να τα λέμε έτσι. Έτσι ακριβώς. Τώρα. Να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω για να δούμε πού θα φτάσουμε. Όχι, τι εννοώ. Θέλω να μου πεις, όταν ξεκίνησε η χρονιά, εσύ σαν Postman, σαν Αριανός, άσε το οτιδήποτε.
Ποιος ήταν ο στόχος? Είδες την ομάδα. Θα με ρωτήσεις πότε όμως. Περίμενε λίγο. Τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο? Όχι, τον Αύγουστο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Όταν. Εγώ έτσι θεωρώ. Πριν ξεκινήσει καν η χρονιά, πριν καν ανακοινωθούν μεταγραφές, τι έλεγες ότι πρέπει να κάνει ο Άρης? Ποιοι είναι οι στόχοι του Άρη για την επόμενη χρονιά? Ακριβώς. Επειδή δεν ξέραμε τι ακριβώς θα μας συμβεί, τι άνθρωποι θα έρθουν, τι ποδοσφαιριστές θα έρθουν, πώς θα. Όλο αυτό το οικοδόμημα πώς θα στοιχειοθετηθεί. Λοιπόν, εγώ περίμενα ο Άρης από τη στιγμή που θα ανεβαίνει στη Super League να έχει μια αξιοπρεπή πορεία και αν τερμάτιζε μέσα στην οκτάδα θα ήταν καλά. Ωραία. Έτσι, με τα δεδομένα ότι ανεβαίνει μια ομάδα από τη Β' Εθνική. Έτσι, λοιπόν. Όμως, αυτά τα οποία έγιναν το καλοκαίρι με τις μεταγραφές, όλο αυτό το budget το οποίο δημιουργήθηκε από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, έδωσε πραγματικά ένα όραμα ότι και ιδίως μετά τα φιλικά που είδαμε ότι η ομάδα ρολάρει πάρα πολύ καλά με τον Ισπανό, τον Αερέρα, θεώρησα ότι ο Άρης θα έχει μια εξαιρετική χρονιά. Αυτό αποδείχθηκε ότι ενώ τα διαρκείας λίγο πριν αρχίσει στην πρώτη αγωνιστική που παίξαμε στη Λαμία ήταν γύρω στα 2.500, εκτινάθηκαν στα 9.500 με 10, εκεί περίπου. Λοιπόν, 10 δεν ξέρω, αλλά 8.500 με 9 είναι κάπου λοιπόν, εκεί. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει τι? Δείχνει μια τάση, ότι ο κόσμος πίστεψε. Είδε όραμα και πίθη. Ότι η ομάδα θα πάει για κάτι καλό. Όμως, εδώ βάζω μια άνω τελεία και δυστυχώς επειδή η στέρηση είναι πολύ άσχημο πράγμα, ναι, και σε εμάς τους Αριανούς είχε γίνει για πολλά χρόνια. Όλοι αρχίσαμε να ονειρευόμαστε, ναι, για πράγματα που ήταν πολύ δύσκολο να και τον εαυτό σου μέσα. Και τον εαυτό μου, ναι. Όχι, μιλάω για αυτούς που λέγανε για πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Όχι, εντάξει, εκεί δεν βάζω. Το θεωρώ ακραίο. Ναι. Το πιστεύανε πάρα πολύ. Εγώ αυτά που διάβαζα, που έμπαινα μέσα στα sites και έβλεπα, μιλούσαν για πρωτάθλημα. Πολύ. Ωραία, για το λοιπόν κάνουμε, γιατί το συζητάμε αυτό και με τον Τάσο. Εγώ θεωρώ αυτό που λες όμως και από τις δύο πλευρές, όχι επειδή υποστήριζα εγώ κάτι ενδιάμεσο, ναι, δηλαδή αυτό που λες για πρωτάθλημα, αυτοί που έλεγαν φυσικά και στην Ελλάδα, το θεωρώ ανέκδοτο με τα δεδομένα που ισχύουν, αλλά και απ' την άλλη και εσύ όταν μου λες οκτάδα, το θεωρώ και αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησα, ναι, ναι, γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί, θα πούμε φυσικά. Όχι, βέβαια. Στην οκτάδα, όταν μου λες, δηλαδή αν έβγαινε ο Άρης 8ος, ναι, θα ήσουν εσύ, σου έλεγα. Με την ομάδα της Β' Εθνικής, ναι. Όχι με την ομάδα. Με αυτήν εκεί. Μα δεν μπορεί. Όταν, σε είπα ότι όταν είδα το ρόστερ της ομάδας, είπα θα πάμε για κάτι πολύ καλό. Ναι. Έτσι, ωραία. Για μένα ήταν η Ευρώπη, δηλαδή. Να πούμε. Αλλά. Γιάννη, sorry. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει η ομάδα της Β' Εθνικής και να παίξει στην Α. Αυτή δεν ήταν. Αυτό μην το λες, Λεζάχο. Μπορεί να έκανε τρεις προσθήκες με ξένους ή τέσσερις, οι οποίοι θα ήταν μέτρη προς καλή και να σε έλεγε ότι αυτό είναι το μπάτζετ, με αυτά μπορώ. Άκουσε. Το τι θα έκαμε είναι άλλο. Ναι. Το τι θα έκαμε. Λέω ότι δεν θα, αν υπήρχαν λόγοι που θα λέγαμε ότι υπάρχει μια προοπτική στην ομάδα που ανεβαίνει, θα έπρεπε να γίνουν ακριβώς αυτά που γίνανε. Ναι. Και επειδή είσαι Άρης, όχι σαν όνομα εννοώ, δεν γινόταν μόνο να γίνει αυτό που λες. Καταρχήν θα έδειχνε ότι ο μεγαλομέτωχος είναι πολύ μικρών δυνατοτήτων, ακόμη πιο μικρών από αυτών που ήδη είναι. Καταλαβες, δεν μα γινόταν νομίζω αυτό. Το ότι είναι μικρών δυνατοτήτων το ξέρουμε αυτό, έτσι. Είναι μικρών δυνατοτήτων όσον αφορά για πρωτάθλημα και τέτοιο, είναι μικρών δυνατοτήτων. Για Ευρώπη δεν είναι καθόλου μικρών δυνατοτήτων. Βασικά για Ευρώπη με τα σημερινά δεδομένα, ούτε η διαχείριση των Άρη δεν είναι μικρών δυνατοτήτων. Η διαχείριση, τα έσοδα του Άρη. Τα έσοδα, οκ. Okay. Ναι. Έκανε πολύ καλό τηλεοπτικό, είναι υπέρ του. Έτσι, ναι. Πάρα πολύ καλό τηλεοπτικό. Γενικά λέω, διαχρονικά. Διαχρονικά λέω. Όχι, μιλάω τώρα για αυτά τα οποία πήρε πολλά από τα έσοδα από εισιτήρια διαρκείας στα παιχνίδια τα οποία έδωσε ο Άρης μέχρι πριν την πρωτοχρονιά. Έτσι, μέχρι την προηγούμενη χρονιά, ωραία, τον τελευταίο μήνα, πριν αρχίσουν τα στραβά, μέχρι και τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ναι, για να το πούμε ακριβώς το θέμα. Όμως εγώ θα διαφωνήσω. Για πες. Με αλλαγή Ερέρα. Διαφωνείς? Διαφωνώ κάθετα. Ωραία. Όταν εδώ δηλαδή να σε ακούσουμε. Όταν ένα budget, ένα promotion στείνεται με ένα συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος όχι μόνο έστησε την ομάδα, δηλαδή την κοουτσάρισε, την προπόνησε και την κατέβασε για τους αγώνες, έδωσε, έφερε και δικούς του ποδοσφαιριστές, έτσι, ήταν δική του επιλογή. Άρα λοιπόν αυτόν τον προπονητή δεν τον αλλάζεις. Τον πιστεύεις, τον μπας μέχρι τέλος και ό,τι γίνει. Ωραία. Εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Εδώ εγώ την άποψή μου
την εξέφρασα εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είχα πει ότι θα τον άφηνα για τα δύο εκτός έδρας, τα επόμενα. Θα τον άφηνα και ανάλογα τα αποτελέσματα θα έπρατα. Το άκουσα. Αλλά το άκουσε. Βέβαια. Ωραία. Και σου ρωτώ τώρα γιατί φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Ναι. Γινόταν αυτό που έλεγα εγώ, που θα ήταν και το λογικό βασικά, όχι επειδή το είπα εγώ. Έπρεπε να γίνει έτσι. Και έχανε και τα δύο μάτς. Τι γινόταν, πώς μα λέω, μία περίπτωση. Υποθετικά τώρα μιλάς. Υποθετικά μιλάω. Λοιπόν, γιατί εγώ θεωρώ ότι μπορεί να τα κέρδιζε και τα δύο μάτς. Μπορεί. Πάντα πάμε. Έτσι. Εφόσον λες ότι τον αφήνω μέχρι τέρμα, πάω στην κακή περίπτωση εγώ. Τα χάνουμε και τα δύο. Και είσαι ο πρόεδρος του Άρη. Ναι. Γιατί εμένα η οπτική μου γωνία πάντα έτσι. Τι κάνουμε. Κοίταξε, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά. Δηλαδή. Ναι, αλλά δεν μας προέκυψε αυτό. Με τον Ολυμπιακό και μετά απολύθηκε ο Ερέρα. Ναι, λέω, δηλαδή έπαιξε τα τρία τέρμα. Λέω Πόστμαν, δεν κατάλαβες. Ναι, λέω είσαι πρόεδρος του Άρη. Ναι. Και λες, όχι, υπάρχει τέτοιο να αφήνει. Αν εγώ, ναι, πραγματικά. Και τον αφήνεις. Θα τον άφηνα και. Και χάνει τα δύο μάτς. Ναι. Ή φέρνει μία. Άντε, να μην το κάνω έτσι. Μία ισοπαλία και μία ήττα. Για ναι, πες θα τον κρατούσα εγώ. Θα τον κρατούσα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Θα τον κρατούσα. Ωραία. Θα τον κρατούσα γιατί υποτίθεται ότι πιστεύω σε αυτό το οικοδόμημα το οποίο έστειλα το καλοκαίρι. Είδες τι έγινε τώρα. Δηλαδή, ο Άρης έπαιζε μία μπάλα. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν ελκυστικό. Δηλαδή, ο άλλος το έβλεπε στην τηλεόραση, ακόμα και στη στραβή, έλεγε ρε φίλε γούσταρα γιατί είδα να παίζει μπάλα η ομάδα. Δηλαδή, ναι, γιατί έλεγε. Ενώ με Πανιόνιο και με Πάσο, τα οποία χάσαμε τα δύο παιχνίδια. Ναι. Όντως, πραγματικά δεν έπρεπε να τα χάσουμε γιατί αυτό λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, όταν κερδίζω ένα μάτς με τη Λαμία εντός έδρας στο 90 φεύγα, ναι, με ένα στημένο και σε όλο το παιχνίδι δεν βλέπουμε. Σωστό αυτό. Λοιπόν, χίλιες φορές λοιπόν Ζάχο, επιλέγω το να βλέπω το πρωί, γιατί ο φίλαθλος, πέρα από τα πετσιά, τα οποία θα πάνε στάνταρ, ναι, πληρώνει για να δει το προϊόν. Σωστό λοιπόν, αυτό. Όταν δεν βλέπει προϊόν, θα γυρίσει την πλάτη. Και αυτό το είδες πως έγινε. Αυτό, ναι, από τα 15.016 μέσο όρο, κατέληγαμε στα 7. Για να πάμε εκεί, γιατί εγώ είχαμε τώρα στο διάλειμμα, εγώ βασικά είδα αρκετό κόσμο με βάση αυτά που έγιναν το τελευταίο 1,5 μήνα στην ομάδα και τα αποτελέσματα γενικά, όλα οι απολύσεις, οι φύγες, η έλαση. Εγώ είδα αρκετό κόσμο. Εσύ είδες λίγο κόσμο. Πολύ αυτό λίγο. Λέμε ότι είναι διαφορετική οπτική γωνία του καθενός. Εγώ βάζω όλα σε ένα καζάνι, όλα τα δεδομένα ανακατεύω και λέω ότι ήταν αρκετός ο κόσμος μετά από αυτά που γίναν. Εσύ μου είπες ότι ήταν λίγος. Λίγος. Φυσικά ήταν λίγος για τα δεδομένα του Άρη και έτσι πως ξεκίνησε η χρονιά. Εγώ βάζω όμως τα δεδομένα μέσα. Άρα. Βάζω την απογοήτευση, βάζω την ατιτλία σε 50 χρόνια αποκλείεσαι. Από μια ομάδα που μετά από αυτό το μάτς και πριν βέβαια. Για τον Αργοτέλη μιλάς ναι, τώρα, έτσι. Χάνει από όλους, ναι, την κάνουν, τη ρίχνουν χαστούκια όλοι και χάνεις, όχι μόνο χάνεις. Το πώς έχασες η εικόνα της ομάδας ήταν χειρότερη ακόμη και από αυτό το πιστεύω. Άρα λοιπόν τι κάναμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αφετηρία την ομάδα η οποία πήγε μέχρι και τον Ολυμπιακό, γιατί εξετάζω δύο προπονητές τώρα εγώ, εκεί ναι, το βάζω το θέμα. Με αφετηρία λοιπόν την αίρεση του πρωταθλήματος και μέχρι τον Ολυμπιακό και από τον Ολυμπιακό μέχρι σήμερα, ναι, ο Άρης έκανε βήματα μπροστά ή πίσω, Ζάχο. Αγωνιστικά μιλάω. Η άποψη μου είναι ότι ο Παντελίδης δεν την πήγε μπροστά την ομάδα. Ακριβώς. Ούτε λοιπόν, 1%. Έτσι. Αν εξαιρέσουμε μόνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 55-60 εκεί. Μέχρι το 60. Μέχρι το 60 να το βάλω. Ωραία. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν, για να μην το πλατιάσουμε κιόλας, υπάρχει okay, και αντίλογος και για τον Ερέρα και όπως βλέπεις. Βγαίνουν και μετά, τώρα θα μου πεις, δεν είναι εδώ ο άνθρωπος να απαντήσει. Έτσι. Εγώ γι' αυτό λέω ότι όταν φεύγει κάποιος πρέπει να μιλάει και να μιλάει ανοιχτά και γενικά και όταν είναι στην ομάδα πρέπει να μιλάει ανοιχτά. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί λέω ότι βγαίνουν πραγματάκια ότι. Και σε έναν βαθμό τα ψιλοβλέπουμε κιόλας ότι προετοιμασία, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, το καλοκαίρι και να μην στο πω, να στο πω και από παίκτες, άντε να στο ναι, πω ναι, ναι, και από παίκτες. Που τους βλέπουμε ότι στο δρόμο. Κατάσταση, που τους βλέπουμε στο δρόμο, να μην το πω διαφορετικά, τους είδαμε στο δρόμο, ρε παιδί μου, και λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Και λέει ότι το καλοκαίρι ήταν παραλία ναι, η προετοιμασία. Παραλία, όπως σου το λέω. Ναι. Για πες το. Δεν είχε τα τρεξίματα, θα με πεις αυτό. Παραλία. Τώρα τι λοιπόν, εννοεί παραλία ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, τι να σου πω, δεν έχω κάνει. Επειδή. Ναι. Εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Καταρχήν. Ο Άρης σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι και τον Ολυμπιακό, ναι, είχε παιχνίδι κατοχής μπάλας. Ναι. Ακόμα. Καλά, και να το κάνω το παιχνίδι. Πρόσεξε με λίγο, αυτό τι δείχνει. Δείχνει δηλαδή όταν έχεις κατοχή πάνω από 55-60% ότι τα τρεξίματά σου μέσα ναι, στο γήπεδο είναι περισσότερα του αντιπάλου που αμήνεται. Λοιπόν, να, γιατί κλείνει τους χώρους. Θέλω να είμαστε σωστοί όμως. Άφησε με λίγο. Ναι, θα σου αφήσω όσο ναι, θες. Η κατοχή όμως να είμαστε τέτοιοι, ναι, γιατί τα μάτς. Τουλάχιστον εμείς που τα βλέπουμε όλα είμαστε στο γήπεδο, η κατοχή ναι, ήταν από το μισό και προς τα πίσω, προς την αιστεία μας η κατοχή, η περισσότερη. Δηλαδή από αυτό το 60% ναι, που λες,
το 70% από το 60% η μπάλα ήταν στο δικό μας τέρμα, δεν ήταν στην άλλη πλευρά. Δεν πιέζαμε μπροστά. Περίμενε λίγο. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάμε για τη φυσική κατάσταση. Άρα ναι, λοιπόν, εάν πάρουμε, ας πούμε, δύο χαφ, ναι, έναν δικό μας και ένα της αντιπάλου ομάδας, ο δικός μας έχει τρέξει τουλάχιστον με 25-30% επιπλέον του αλλού. Αυτό θα ήταν ωραίο λοιπόν, να υπάρχουν τα ατομικά. Λοιπόν, όπως λέμε στο Champions League. Θα ήταν ωραίο λοιπόν, να μπουν και εδώ. Άρα λοιπόν, όταν μια ομάδα για 60-70, 75-80 λεπτά έχει πίεση με την έννοια κατοχής μπάλας και προσπαθώ να δημιουργήσω για να βγάλω γκολ, αυτή κουράζεται περισσότερο από τον αντίπαλο. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, το θέμα της φυσικής κατάστασης, Ζάχο, δεν είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα γυμναστού. Σωστό, εκείνος αυτό γυμνάζει την ομάδα. Σωστό. Εάν πραγματικά οι γυμναστές του Ερέρα ήταν για ξύλο, Ισπανοί ήταν. Ακριβώς. Αυτοί λένε τώρα, με τα δεδομένα τα ισπανικά, τουλάχιστον επειδή σου λέω μπήκα ότι το καλοκαίρι, τώρα θα ανοίξει, ότι η ομάδα θα ανοίξει τώρα, παίζει ένα διάστημα από εκεί. Γιατί θυμάζετε τι έλεγε ο Ερέρα, ότι στο δεύτερο γύρο ο Άρης θα είναι άλλος. Οι ομάδες μου λέει στο δεύτερο γύρο, ναι. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο γύρο, για να δούμε. Τώρα μπήκαμε. Να. Μπήκαμε στο δεύτερο γύρο, αλλά δεν θα είναι πλέον ίδια η ομάδα, δεν είναι ίδιος ο προπονητής. Γιατί άλλο το πλάνο άλλο, τώρα, του προπονητή του ενός και κατάσταση, άλλο το άλλο. Μου λες, για γιατί κατάσταση. Μπορεί να σε πει τώρα και σαν αντίλογο κάποιος ότι αν ανοίξει ο Άρης, ας πούμε, και έχει τα τρεξίματα, ο Παντελίδης το έκανε. Βασικά είναι αυτό. Κατάλαβες, γιατί έχουμε ένα στον Άρη και να το κλείσουμε αυτό. Ναι. Έχουμε γενικά στον Άρη αυτό το καλό ή κακό, κακό είναι για οτιδήποτε θέμα να χωριζόμαστε τα δύο. Δηλαδή τώρα υπάρχουν οι. Αυτοί που είναι με τον Ερέρα και αυτοί που δεν είναι με τον Ερέρα. Δηλαδή, όχι Παντελίδη. Ναι. Ερέρας και όχι Ερέρας. Προηγουμένως είχαμε άλλους. Γενικά είναι ένα ωραίο αυτό να χωριζόμαστε τα δύο. Και τώρα βλέπεις και τα σχόλια βασικά και για τα αποτελέσματα του Άρη και γενικά την πορεία της ομάδας είναι με αυτούς που γούσταραν τον Ερέρα. Κοίταξε, τέτοιο, εμένα, το προϊόν μιλάει, ρε Ζάχο. Ναι, το προϊόν. Αυτό είναι που μιλάει. Δηλαδή, εγώ ούτε ρερικός είμαι, ωραία, ούτε τον ήξερα τον άνθρωπο. Εγώ άνθρωπο διαφωνώ. Δεν μιλάει έτσι μόνο το. Μιλάει και το, όπως λες, το ελκυστικό προϊόν. Έτσι. Πρώτα μιλάει το αποτέλεσμα, φίλε. Πρώτα μιλάει το αποτέλεσμα. Δεν διαφωνώ. Πρώτα και άμα θες να σου φέρω και παράδειγμα με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ του Σάντος που δεν είχε παίζει κανένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, μισό μηδέν. Οι ΠΑΟΚΖΕΔΕΣ τον βρίζανε. Δεν έχει σχέση. Ποιοι το βρίζανε, γεμάτο ήταν το γήπεδο. Ενώ εσύ τι μου είπες τώρα προχθές, 6.000-7.000 και ενώ έπρεπε να είναι, μου λες, 15. Και το έχεις δίκιο. Διότι αν ο Άρης ήταν τρίτο-τέταρτο, ζήτω περισσότερο, 15.000. 15.000, αυτό είναι. Ναι, αλλά δεν ήρθαν τα αποτελέσματα απόστημα. Και όταν δεν έρθαν τα αποτελέσματα. Και οι εμφανίσεις, ρε Ζάχο, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Δηλαδή εσύ με είπες προηγουμένως ότι με τον Εργοτέλη ήμασταν τραγικοί. Δηλαδή 3-0 σε ήγηση στο ημίχρονο Εργοτέλη. 1-0, 3-0, εν πάση περιπτώσει, στη διάρκεια του αγώνα έκανε ο Εργοτελάκος. Ναι. Αυτός ο οποίος είναι της Β' Εθνικής, ο οποίος είναι μια ομάδα μικρομεσαία της Β' Εθνικής. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν οι εμφανίσεις ομάδες ήταν άσχημες, πολύ άσχημες. Και γιατί, για αυτό το λόγο, αυτοί οι οποίοι δεν είναι τα πετσιά, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, που θα πάνε στάντα στο γήπεδο, χειμώνα, καλοκαίρι, βρέχει, χιονίσει. Σωστό αυτό. Λοιπόν, αυτοί θα πάνε. Οι υπόλοιποι λοιπόν πρέπει να τους τραβήξεις. Εσύ τι σε κάνει, τους απομάκρυνες. Ενώ είδανε κάτι. Εξαφανίσεις της ομάδας σου από μάκρυνες. Έτσι ακριβώς, αυτό λέω. Και με τα αποτελέσματα. Πρώτα αποτελέσματα. Γι' αυτό σε είπα ότι μέχρι τώρα, αν βάλουμε συμπλήν, είμαστε στα αρνητικά. Δεν πήγαμε θετικά. Ναι, λέω για να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε αυτό. Να το κλείσουμε. Λέω, έχουμε γραμμή. Να πάρω τον φίλο. Για να βάζουμε και τον κόσμο σιγά σιγά. Εννοείται. Λέω ότι αν είχαμε αποκλειστεί με καλή εμφάνιση με τον Εργοτέλη, δεν θα είχε πάλι 15, θα είχε λίγο περισσότερο κόσμο. Γιατί πραγματικά το ότι είμαστε 50 χρόνια σχεδόν μακριά από τίτλους και επειδή πίστεψε ο κόσμος, τουλάχιστον για το κύπελο που είναι μια διοργάνωση που μπορεί να πάει, επαναλαμβάνω, πέρσι η Λάρισα, στην ουσία τελικό έφτασε με μια ομάδα που θα έπεφτε. Σου λέει και ο άλλος, και εγώ το έλεγα, γιατί να μην πάμε τελικό και εκεί είναι ένα μάτς. Δόθηκε αυτό το πράγμα γιατί είχαμε και καλούτσικη ομάδα. Ήταν τρομερό χτύπημα και πιστεύω θα το βρει η ομάδα όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Το βρίσκει ήδη και θα το βρει ακόμη και αν πάει καλά τώρα αγωνιστικά. Έτσι, έτσι πιστεύω. Πάμε όμως στο φίλο να τον ακούσουμε και αυτό στην άποψή του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Νάτος. Καλώς τον. Ποιος είναι, μου κατάλαβε. Για πες, ρε. Ταχυδρόμε. Έλα. Είσαι λιποτάκτης. Ωραία, φίλε. Λιποτάκτης. Έχουμε κηρύξει λιποτάκτη. Γιατί, τι προσκλητήριο έκανες, τι είναι. Πού είσαι, ρε φίλε, εσύ, πού είσαι, πού γυρίζεις. Στην Τριανδρία. Στην Τριανδρία. Στην Τριανδρία. Στα σοκάκια της Τριανδρίας. Μοιράζεις λεφτά ή μοιράζεις γράμματα. Εκεί, εκεί. Εκεί, ρε φίλε. Άμα είναι κανένα γράμμα για Νέα Υόρκη, θα στο φέρει. Περίμενε. Τι κάνεις, ρε. Ήρθες καθόλου. Καλοκαίρι, ήρθε. Για το Άρης ΠΑΟΚ ήρθε. Α, ήρθε και το Άρης ΠΑΟΚ. Πώς έχασα. Ήρθα και το καλοκαίρι, ρε, βέβαια. Πώς το χασάρε.
Εσύ εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκα από την πιάτσα. Βέβαια εξαφανίστηκε. Λιποτάκτη. Με τράβηξε τώρα εδώ ο Ντρούλινγκ. Το γέλο σε κήρυξε λιποτάκτη. Πού τα ακούς αυτά, ρε. Πάμε, πάμε, σαντουάρι. Χαίρομαι που σε ακούω, Γιάννη. Να είσαι καλά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Και είσαι και πολύ, από πολύ μακριά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι σαν να είμαστε κοντά. Εννοείται. Λοιπόν, για λέγε. Με το Ζάχο τα λέμε καθημερινά. Εντάξει. Μπράβο. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Δώσε λίγο χρόνο στο ταχυδρόμο. Κάνε respect του ταχυδρόμου. Τον έφερα, τι χρόνο να το δω, τον έφερα. Δεν θυμάστε στο στρατό, περιμέναμε ένα γράμμα. Ναι, σωστά. Κάναμε respect του ταχυδρόμου. Και φαντάρωσε να ήταν ταχυδρόμο στην Αλούβαρε. Έτσι ήταν. Άσο. Οκ, Τζίμι. Στο γήπεδο, στον Άρη πάει όμω. Εννοείται και στα δύο διαρκεία, ρε. Εκείνη η αρρώστια, ρε. Πώς δεν πάει. Και δεν κόβεται, ρε. Μπράβο, δεν έχει στο γήπεδο face control, οπότε μπαίνει. Κατάλαβε. Δεν είναι. Τον βάζουν μέσα. Μη σε αναχωριέσαι. Με περνάνε για μικρό. Κάτσε φρόνημα θα φωνάξω τον Παντελή τον Πιπισίδη. Κάτσε φρόνημα. Θα πάμε μετά και για μία μπύρα σε σκομπάρ. Οπότε θα τον δούμε μάλλον. Λοιπόν. Έγινε. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή συνέχεια παιδιά. Γιάννη να περάσει από το γέλο, έτσι. Καλά ρε, καλά. Έγινε ρε Τζουμάκο, έγινε αγόρι μου. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά. Αν τον καλέσω θα πάει ο Γιάννης, γιατί δεν κατάλαβα. Εννοείται. Εννοείται. Για τον καλέσω θα πάει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάκη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, το όνομά σου. Κώστας από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου, Κώστα. Αριανός εννοείται. Γεια σου, Αριανάρα μου, γεια σου. Έλα, Κώστα. Εντάξει. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, εντάξει, δεν είμαστε πολλοί, αλλά υπάρχει η παρουσία. Αυτό δεν το ξέρεις. Κωστά, πρώτη φορά παίρνεις. Πρώτη φορά, πρώτη ωραία, φορά, μάλιστα. Ωραία, χαιρόμαστε να έχουμε έτσι καινούργιες φωνές και απόψεις έτσι, στην παρέα μας, οπότε σε ακούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω λίγο δύο πραγματάκια, να μην καθυστερώ και εγώ πολύ. Εννοείται. Κατά πρώτον, για μένα γίναν δύο μεγάλα λάθη φέτος στον Άρη. Το πρώτο ήταν, παιδιά, το θέμα το δημιουργήσαμε εμείς με τις πολύ μεγάλες φιλοδοξίες που δημιουργήσαμε μέχρι τώρα. Προσδοκίες μεγάλες. Προσδοκίες. Μέχρι την τρίτη αγωνιστική άκουγα τρελά πράγματα που και με το Λεβαδιακό, παιδιά, ήμασταν λίγο τυχεροί, να πούμε την αλήθεια. Το 2-0. Με το Λεβαδιακό, ναι, στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν, όντως. Είχε εντυπωσιάσει και την ημέρα ο Λεβαδιακός, από την αλήθεια. Όντως. Δεν συζητάμε με Λαμίες, Λάρισες, ναι, εννοείται, ήμασταν καταπληκτικοί. Και κατά δεύτερο θα συμφωνήσω με τον φίλο τον το Γιάννη. Σήμερα Ζάχος, το Γιάννη. Γιάννης. Η φυγή του Ερέρα για μένα ήταν λάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει με τον Μπενίδε, έχει δουλέψει τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να μεταβιβάσει τη φιλοσοφία του στον αγώνι, σε μια ομάδα με 15-20 διαφορετικούς παίκτες μέσα σε δύο μήνες. Έχασε από τον Ολυμπιακό με 10 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα, κυριολεκτικά 10 φορές. Έχασε από τον ΠΑΟΚ που ίσως δεν θα πω τώρα το πέναλτι και αυτά. Πες πάλι και εκείνο 10 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα, γιατί το λέμε. Λοιπόν και παραπάνω, είναι 15 φορές παραπάνω. 15 δεν είναι και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στα 25-30 εκατομμύρια, εμείς έχουμε 3. Ακριβώς. Τώρα αυτά που λένε σε άλλα site 60-70, οκ. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Αυτό είναι η χρηματιστηριακή τιμή του παίκτη, δεν είναι το μπάτζετ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι το πόσο είναι επιχειρημένο. Πάντως Κώστα, Κώστα, για να τα λέμε έτσι, για να κάνουμε λίγο συζητησούλα. Επαναλαμβάνω ότι τα αποτελέσματα κρίνουν βέβαια έναν άνθρωπο και σε αυτό που ρώτησα και τον Γιάννη, στην δουλειά του εννοώ, τα αποτελέσματα καθημερινά και εσύ στη δουλειά σου κρίνεις καθημερινά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Όλοι μας, έτσι, καθημερινά. Ο Ερέρα, άσχετα αν έκανε σωστά ή λάθος στη δουλειά του, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, δεν είμαι προπονητής, τα αποτελέσματα αργά ή γρήγορα, αν συνέχιζαν δηλαδή να είναι αρνητικά, θα τον έδιωχναν, φίλε, θέλοντας και μη. Και πάρε παραδείγματα από πολύ μεγαλύτερες ομάδες ευρωπαϊκά που γίνεται. Μην φέρνω τα ίδια παραδείγματα. Το Μουρίνιο, ας πούμε. Εντάξει, ο Μουρίνιο δηλαδή, και τρία χρόνια ήταν. Είναι τρία χρόνια γιατί είναι ο Μουρίνιο, φίλε. Yeah. Άμα ήταν πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά στη Μάντσεστερ. Οι Εγγλέζοι δύσκολα όμως. Ακριβώς. Επειδή οι Εγγλέζοι δύσκολα διώχνουν, ο Μουρίνιο το μεγάλο όνομα τι έκανε, τι κατάφερε δηλαδή. Κατάφερε επειδή είναι ο Μουρίνιο να έχει μια μεγαλύτερη ανοχή χρονική. Έτσι. Τίποτα περισσότερο. Ένα 40χρονος Άγγλος που δεν είχε τόσο μεγάλη αναγνωσιμότητα μπορεί να τον έδιωχναν πολύ. Ο Μόγιας, με ένα χρόνο κάθεσε. Ο Μόγιας, ένα χρόνο και κάτι μήνα. Ζάχο, θέλω να σταθώ στο εξής. Και Κώστα, εγώ θέλω ρε παιδί μου μια χρονιά ο Άρης να ξεκινήσει. Ναι. Έτσι. Με ένα budget μαζί με την ομάδα, μαζί και με όλο. Όλη αυτή την φιλοσοφία που έχει ένας προπονητής να τον πιστέψει, στραβά λάθος, δεν ξέρω, είναι αυτός, να την πάει τη χρονιά μέχρι τον καλοκαίρι.
Λοιπόν, ακριβώς. Εγώ έτσι αυτό ακριβώς δεν το έχω δει στον Άρη, πέρα από το Φυρό, ο οποίος κάθισε κάποια χρόνια κάποτε, ήταν και άλλες τα δεδομένα. Και από εκεί και μετά, εδώ φάγαμε τον Κούπερ. Εδώ κοντέψαμε τον Μπάγεβιτς να τον βγάλουμε άχρηστο. Λοιπόν, αλλάζαμε τον Ερνάντεθ με τον Μαζίνιο, σαν τα τραπουλόχαρτα. Ο Μπάγεβιτς μόνος λοιπόν έφυγε. Ο Μπάγεβιτς είναι ο μόνος. Ναι, αλλά πήγαμε να τον βγάλουμε άχρηστο. Κάτσε τώρα. Εντάξει, εδώ είχαμε θέματα εμείς. Λοιπόν, πράγματα δηλαδή, τα οποία αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά στον Άρη. Δηλαδή, πρέπει να πιστέψουμε κάποιον. Δεν ξέρω ποιος ήταν, ο Παντελίδης, ο Παντελίδης. Ναι. Λοιπόν, ο... Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πρέπει να πιστέψεις ένα προπονητή, να τον αφήσεις να δουλέψει, ρε Ζάχο. Όλοι δίπλα, γεμάτο το Χαριλάου, στήριξη και στα στραβά και στα ωραία, όλοι εκεί. Ωραία, για να δώσουμε το λόγο στον Κώστα να κάνει και θα το συζητήσουμε και μαζί και να πάμε και στο διάλειμμα. Είπες κάτι, Γιάννη, πολύ σωστά στην αρχή. Είμαστε μία, εμείς οι Αργανοί ως φιλαθλοί είχαμε πάντα μεγάλες φιλοδοξίες από την ομάδα και ποτέ δεν έχουμε γευτεί αυτή τη χαρά. Έχουμε γίνει λίγο ελαφρώς, να το πω ευγενικά, νηστικοί. Και όλο αυτό διευθετεύεται λάθος στην ομάδα. Αυτό ήταν που ήθελα να πω όταν έκλεινες. Αλλά... Διευθετεύεται λάθος. Και διευθετεύεται με πίεση στην ομάδα, έτσι, με γρήγορες αποφάσεις, έτσι, κάποιες φορές και λάθος. Έτσι. Θεωρώ, και... Κώστα, ότι η λέξη υπομονή δεν υπάρχει πλέον στην ομάδα. Για, τουλάχιστον για τα αυτονόητα, δηλαδή τα μίνιμουμ, πώς να τα πω. Δεν υπάρχει πλέον στην ομάδα αυτό η υπομονή στον κόσμο, όχι στην ομάδα, sorry. Στον κόσμο δεν υπάρχει. Τώρα, παιδιά, πρέπει να δεν υπάρχει. Αυτό όμως δεν πρέπει να επηρεάζει τις διοικήσεις, Ζάχο. Δηλαδή, να μην δημιουργείς δηλαδή ένα κλίμα το οποίο θα τους βάλεις δηλαδή το μαχαίρι στο λαιμό. Θα πρέπει να τους αφήσεις να δουλέψουν. Δεν έβαλες κανένα μαχαίρι στο λαιμό. Κοίταξε. Δεν πήρα εγώ την απόφαση. Πρόεδρος υπάρχει, μεγαλομέτωχος υπάρχει. Εννοείται. Αλλά όταν έχει πίεση. Δηλαδή, άμα πίστευε τον Ερέρα, τον κρατούσε. Όταν εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ένα. Γιατί για πρώτη φορά εγώ είδα ο Άρης να κερδίζει και να πέφτει γιούχα. Δηλαδή, λοιπόν, τέτοια γιούχα δεν ξαναγίνει. Αυτό σε ελληνικό γήπεδο νομίζω δεν έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια, κοντά σε 40 είμαι στον Άρη που τον παρακολουθώ. Λοιπόν, δεν έχω ξαναδεί. Ρώτησα και τον Τάσο, δεν θυμήθηκε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι παιχνίδι να κερδίσει ο Άρης. Ήμουνα στο γήπεδο, ναι, και το έχω εκλάβει αυτό ως πολύ αρνητικό. Μα ήταν για γιούχα, φίλε, γιατί δηλαδή, σωστά έκανε. Okay, ναι. Σωστά έκανε αυτό για μένα. Δείχνει... Αυτό όμως δείχνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, τον, ναι, Κώστα, λοιπόν, αν έχεις ολοκληρώσει, Κώστα. Δύο πράγματα και να πω και να κλείσω μόνο. Αυτό δηλώνει ότι έχουμε φιλοδοξίες από την ομάδα και είναι καλό που γίνεται αυτό, γιατί δεν μας αρκεί μόνο μία νίκη, η οποία ήταν συγκυριακή, λόγω του ότι είχαμε ένα παίκτη σε τρομερή μέρα. Ο Ματίγια και κατ' εμέ ο Βέλεθ είναι ο καλύτερος παίκτης, ο πιο σταθερός παίκτης που έχουμε ever σε όλη τη χρονιά. Κατ' εμέ ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ είναι όντως. Ο πιο σταθερός, θα πω. Δεν θα πω καλύτερος και είναι άδικες λέξεις αυτές. Όντως. Ο πιο ποιοτικός είναι ο Γκάμο. Ο πιο σταθερός που λες σε απόδοση είναι το 8 και παίζει για 7,9 είναι ο Βέλεθ. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όσες φορές βγήκε ο Βέλεθ, κρύψαμε. Δηλαδή, και πιστεύω με πάω καν ο Βέλεθ δεν τραυματίζεται στο 25, παιδιά θα ήταν άλλο το. Για να τραυματίζεται με τον Μπάουκλε. Ναι, εντάξει, το είπαμε. Αυτό ότι μέχρι να βγει δεν έχασε μονομαχία από τον Μπρίγιοβιτ. Δεν έχασε ούτε μία μονομαχία. Αυτό είναι δεδομένο. Και κάτι τελευταίο τώρα, ο τραυματισμός του Γκάμα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα. Δεν ξέρω αν μπορεί από αυτά που διαβάζω, παιδιά, στα site που μπαίνω, ο Φατζίδης λένε πάει για την καταστάτηση. Αν τον αφήσουν ελεύθερο, φαίνεται ότι είναι κοντά στην ομάδα. Θα το πούμε. Θα το σχολιάσαμε τώρα μετά το διάλειμμα. Θεωρώ ότι. Επειδή το Φετφατζίδη το θεωρώ εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, ήταν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά έμεινε σε αυτό. Θεωρώ ότι αν κλείσει τον Άρη, φυσικά μόνο ελεύθερος, πιστεύω ότι το συμβόλαιο του θα είναι, πρέπει να είναι μάλλον, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αν δείξει πράγματα και δείξει ότι ενδιαφέρεται ξανά για το ποδόσφαιρο, τότε το καλοκαίρι να το ανανεώσει. Είναι μεγάλη εποχή που έχει. Βέβαια. Δεν τον πιστεύει σαν μια μελλοντική μεγάλη κίνηση για τον Άρη. Φίλε, σου το είπα. Το θεωρούσα, ειδικά όταν τότε είχε πρωτοεμφανιστεί στον Ολυμπιακό. Στα 17-18. Ναι, ήταν πραγματικά, τρίβαμε τα μάτια μας. Αλλά ο άνθρωπος, το παιδί, προφανώς είναι ο κλασικός Έλληνας, ο οποίος. Στα 18 έγινε όνομα. Ναι, έγινε όνομα, πήρε αμάξι, πήρε λεφτά, εγκομενίτσες. Ναι, τι να κάνουμε. Ζω Αθήνα, είμαι στη Γλυφάδα κάτι τελευταίο. Τον έχω πετύχει πολλές φορές έξω βράδυ σε μπουζούκια. Εντάξει, αυτό εννοούσα. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γκόμενες, αυτοκίνητα, λεφτά, εντάξει. Το μυαλό για το ποδόσφαιρο μηδέν. Οπότε 6 μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν μείνει ελεύθερος. Και αν παρουσιάσει κάτι καλό, φυσικά να το κρατήσουν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή διάθεση. Γεια σου, Άθενς. Γεια σου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε και για μπάσκετ. Και το 23-10-287 και 3-8 για φυσικά θα είναι ανοιχτό. 69-45-287 και 3-8 ανοιχτό.
το τηλεφωνικό κέντρο να μιλάω. Εννοείται, κύριε Ζάκο. FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας στο 54526. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ και Postman πίσω από τα μικρόφωνα για σήμερα Τετάρτη. 23-12-87 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Να διαβάσω έτσι κάποια μηνύματα. Πολύ καλησπέρα έχει πέσει ρε. Έχει πολύ πράγμα. Έχεις πολύ. Ο φίλος ο Ανδρέας. Prime time ρε, είσαι δε μέλεγες. Prime time ένας είναι ο φίλος. Ο Ανδρέας σου στέλνει χαιρετίσματα. Ο Πάνος, ο Στέλιος φυσικά, ο Ισίδωρος και στους δύο. Ο Ηγεσίας θα πάμε να το δούμε μετά. Ο Θανάσης, ο Ιγνατιάδης, χαιρετίσματα στο μεγάλο δρόμο της καρδιάς μας. Και ο Κώστας, κυτρινόμαυρες καλησπέρες μου λέει. Να δώσω και εδώ λίγες καλησπέρες. Ό,τι θέλεις, δώσε. Ο Γιάννης, ο Μιγγέλ, βέβαια τον είπα. Ο Τάσος, ο κύριος Καρλής. Γεια σας, κύριε Καρλή, τι κάνετε. Τον Τάσουλη. Πού είναι. Ο Δημητράκης, ο Καγκαρής, ο οποίος είναι συνάδελφος. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη μου. Ο Αστέρης, ο Χάρης, ο Γιάννης, ο Τριανταφύλου. Γεια σου Γιαννάκη, χαιρετίσματα στον μπαμπά. Ο Στέφανος, ο Παρτάλης βέβαια, ο οποίος με έγραψε και ένα ποστάκι το οποίο θα το σχολιάσουμε. Και ο Θάνος. Λοιπόν, πάμε στους φίλους, θα σχολιάσουμε και για μπάσκετ. Ναι. Έχουμε και εκεί ωραία πραγματάκια. Ωρε φίλε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Όταν είσαι αργιανός, λέει ένας φίλος, ο Γιώργος Οκόκ, θα τον δούμε και μετά στο Escobar. Δεν μπλήττεις ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο. Με τίποτα. Δεν μπλήττεις. Και στα καλά και στα άσχημα. Μία ήρεμη χρονιά δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου. Οπότε το έχουμε πάρει χαμπάρι. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Κώστας, τι κάνετε. Καλησπέρα, Κώστα. Δόξα τω Θεώ. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Καλά είσαι. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι τη Δευτέρα και πέρα από το αγωνιστικό, γιατί για μένα προσωπικά και η άποψή μου είναι ότι δεν στερείται κριτική στο παιχνίδι. Όχι γιατί μόνο για την άσχημη, όχι για την εμφάνιση. Αλλά τώρα περιμένουμε μια εντεκάδα εντελώς πειραματική, δηλαδή σύνθεση ανάγκης, και εμείς κάνουμε τώρα κριτική. Το δεύτερο. Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, για να δημιουργηθεί αυτή η εντεκάδα ανάγκης, όπως σωστά την είπες, γίνανε λάθη πολλά, έτσι. Πάρα πολλά. Λάθη, και τα λάθη γίνανε από το σχεδιασμό. Αυτό λέμε. Αυτό ξεκινάμε. Έτσι, μπράβο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, παιδιά, είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη πίσω από τον πάγκο του Άρη προς τον προπονητή του Άρη. Δεν εξετάζουν οι Παντελίδης ή ο Πανταλίδης. Τι έγινε, φίλε μου, για πες, γιατί δεν πήραμε χαμπάρι. Παιδιά, τώρα εντάξει, ο άνθρωπος έχει ακούσει. Να δεις τι άκουσε όταν μπήκες λίγο πριν μπει στη Φυσούνα. Δεν λέγονται. Δεν λέγονται. Τι να σε πω τώρα. Ωραία. Αυτά ήταν εμένα που με εκνεύρισαν πάρα πολύ. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που είναι, ντροπή αυτό που το οποίο είναι. Άρα, επειδή εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, ο Γιάννης ήταν. Να έτσι, όχι θέση να πάρουμε. Θεωρώ λάθος και το χειροκρότημα μετά από νίκη, από ήττα, όπως λάθος φυσικά είναι και αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, και τα δύο είναι λάθος. Είναι πάλι λάθος πρωτοτυπήσαμε, Ζάχο. Πάλι πρωτοτυπήσαμε πάλι. Παιδιά, ναι. Λάθος η εικόνα του προπονητή που βάζουμε γκολ και ο προπονητής είναι έτοιμος να κλάψει. Πραγματικά είναι έτοιμος να κλάψει. Ναι. Παιδιά, εντάξει. Ανέκφραστος ήταν. Δηλαδή, το παρακάναμε όμως. Το παρακάναμε. Ναι. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια. Δεν είναι πλέον κριτική αυτό και δεν είναι πλέον τέτοιο. Εδώ κάποιοι βγάζουν τα προσωπικά τους. Όχι, αυτό έχεις δίκιο, δεν είναι κριτική, αλλά απ' την άλλη ακούς. Κώστα, πρέπει όμως και λίγο να καταλάβουν και αυτοί που είναι στον Άρη ότι η πίεση είναι δεδομένη και είναι, η πίεση, πρόσεξε με λίγο σε αυτό, η πίεση από εδώ και πέρα, όχι ενώ από εδώ και πέρα στις αγωνιστικές χρονιές, όχι το μάτς, η πίεση θα μεγαλώνει. Όχι μόνο εκεί. Πρόσεξε λίγο να το κάνω. Και προς τη διοίκηση θα μεγαλώνει η πίεση. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ακριβώς αυτό που είπες, εκεί είναι το ζουμί. Ναι, αυτό. Και πρόσεξε, δεν έχω κάτι προς Θεού. Δεν λέω κάτι για τη διοίκηση τέτοιο. Παιδιά, ο σχεδιασμός, το οποίο κάνετε, δεν ξέρω αν τον κάνατε μαζί με τον Ερέρα. Τι κάνετε. Εγώ το αποτέλεσμα που είπες πολύ σωστά πριν βλέπω, ότι ο σχεδιασμός είναι για τα πανηγύρια. Ήταν λάθος. Εδώ πήραμε πόσες μεταγραφές και δεν έχουμε παίχτες. Ναι. Δεν έχουμε να βάλουμε παίχτες, ρε παιδιά. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δυστυχώς και μάλιστα ποντάραμε σε ψηλά συμβόλαια όπως του Κολάσο και του Μαυράη. Δύο παίχτες δηλαδή που περιμέναμε να κάνουν παπάδες, έτσι δεν είναι. Τι διαφορά είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, δεν κάναν τίποτα. Περάσανε σαν να μην και δεν ακουμπήσανε. Αυτά μπορούν όμως να συμβούν όλες τις ομάδες. Μπορεί να συμβούν σωστά. Οι λάθος επιλογές θα γίνουν. Δεν μπορεί όλες να επιτύχουν. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν έχουμε. Ωραία, πού είναι αντικαταστάτης, ρε φίλε, πρέπει να έχουμε 4 εξτρέμ. Πού είναι αντικαταστάτης του εξτρέμ. Δεν έχουμε εξτρέμ, ρε. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, αν θα πάρουμε το Φερβατζίδη. Και πολύ σωστά είπε ο Ζάχος για το Φερβατζίδη, εφόσον ο Φερβατζίδης πλέον είναι ποδοσφαιριστής.
Γι' αυτό ας λέμε, πούμε, θα είναι τεστ. Αν τον πάρουμε, σαν ελεύθερο, οι έξι μήνες αυτοί μέχρι τέλος χρονιάς. Έτσι, μπράβο. Το... Από εκεί και πέρα πάμε, πάμε και, ωραία, θα έχεις και τον Ντόνσο, έχεις και τον Μαρτίνες εκεί, έχεις και τον Τέτσιο, έχεις και τον Τικινί. Βούλον, παίρνεις ένα σεντρεφόρ, οπωσδήποτε. Το Μαρτίνες, στοπ λίγο, το Μαρτίνες, μετά τον τραυματισμό. Ενώ τον είχαν, λέω, για Μπούλογλου, το λογικά θα μείνει, έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω και εγώ. Ζάχο, δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνα. Δεν μας παίρνει να διώχουμε παίκτες. Από εκεί πέρα, ένα χαφ, γιατί είμαστε με τρία χαφ, Μπάσα, Σιώπης και Ματίγια. Τελειώσαν τα χαφ. Αυτοί οι τρεις είναι. Έτσι, αυτοί. Σωστό. Θέλουμε ακόμα ένα χαφ. Θα μείνει και ο... Είναι πολύ απλό, λέω εγώ πάλι, θα μείνει και ο Τζόγλου. Έτσι λέω. Αν μείνει ο Τζόγλου, Τζόγλου. Τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέω. Αν μείνει. Εκεί τα πρώτα, να το διώξει ο Τζόγλου και να φέρει κάποιον άλλο που έτσι κι αλλιώ. Για να μπαίνει από τον μπάγκο να έρχεται να παίζει ένα δεκάλεπτο δεν είναι καλό. Όχι, Γιάννη, να μείνει ο Τζόγλου με ένα του σκεπτικό που είναι. Με το θέμα ένα, το οικονομικό. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να δώσεις και λεφτά για χαφ, θα μείνει. Μα αυτό λέμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό σου είπε. Λέω, θα φύγει ο ένας, θα πάρεις κι άλλο. Μα μπράβο. Ήδη πήρανε πίσω του Τζανακάκη, νομίζω. Ήταν για να τον. Και, παιδιά, για μένα και είπα, θα παίξουν με δύο πλάγιους, με αυτούς θα παίξουν. Κωνσταντινίδη και Τζανακάκη από εκεί. Δεν παίρνουν άλλο πλάγιο. Άτσι, μπράβο. Η βασική θέση. Στόπερ, ρε παιδιά. Έχουμε δύο στόπερ. Στόπερ θα έρθει. Στόπερ θα έρθει. Θα έρθει στόπερ, αναγκαστικά. Επιτακτική ανάγκη να έρθει στόπερ. Θα έρθει στόπερ, δεν γίνεται. Δηλαδή κούφια η ώρα που τα ακούει, πυρετό να σηκώσει ένα. Θα έρθει στόπερ και έρχεται και μετά τον τραυματισμό και ο Σόουζα. Οπότε είσαι καλυμμένος εκεί. Ναι, Σόουζα, θα έρθει, ναι, αρχές Φλεβάρι έρχεται και αυτός μπαίνει. Αλλά οπωσδήποτε μπροστά, μεσοπιθετικά, γιατί φαίνεται τέτοιο, εικόνα, εγώ σου λέω δεν δυσκολιάζω την ομάδα. Δεν μπορώ, παιδιά, αυτό το πράγμα. Οι παίκτες με το ένα πόδι μέσα στην ομάδα και με το ένα πόδι έξω την ομάδα να παίζουν. Και μπράβο τους τα παιδιά. Μπράβο τους, εγώ σου το λέω. Ο Βαλεριάνος λέει κατέθεσε ψυχή. Μιλάς για αυτούς που ήταν για να φύγει. Γιατί ο Βαλεριάνος έβαλε και τα πόδια του στη φωτιά. Τα πάντα. Ωραία. Εντάξει. Και τα πάντα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κλείσε πρέπει αυτό, να λέμε και η ομάδα βεβαίως. Δεν το συζητάω. Τώρα όχι, η εικόνα ήταν να μασάς και να φτύνεις κουκούτσια. Τραγική, τραγική για μένα. Είναι τραγική εικόνα. Ωραία. Τραγική. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωστέ. Έγινε, ρε παιδιά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Δεν θα πούμε για μπάσκετ. Τι θα πούμε. Θα πούμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα, το όνομά σου. Παντελής. Ποιος είσαι? Παντελής. Ο Παντελής. Έλα, ρε. Λέγε, βρε, τόξο. Καταρχήν, τον Μπόσμαν έχω να το δω πάρα πολύ καιρό. Έχει χαθεί. Γεια σου, Παντέλο. Θα έρθουμε μετά στο... Θα έρθουμε στο Σκομπάρ μετά. Είσαι καλά? Για μια μπύρα. Δόξα τω Θεώ. Καλά να είσαι. Θέλω να σε δω και από κοντά. Να μην αφήσω καμία μπυρίτσα να... Εννοείται, εννοείται. Θα έρθουμε, ρε, τώρα μετά την εκπομπή σου, λέει, στο Σκομπάρ. Δεν είμαι εκεί, ρε. Ευτυχώς. Ο ίδιος αιώνιος Ντρούλινγκ. Πάμε, πάμε. Εγώ θέλω να πω τώρα κάτι. Ακούστε το μόνο ζήτημα, ωραία. Ναι. Έχουμε την πολυτέλεια να τον πάρουμε αυτό το παίχτη. Τι εννοείς πολυτέλεια? Κοίταξε, αυτός άμα μείνει ελεύθερος, Παντελή, πάνω από 150 χιλιάρια που κλείνει να ζητήσει. Για να συζητείτε. Τι δηλαδή, αφού δεν έχει παίξει τίποτα αυτός, ρε φίλε. Σαν ποδοσφαιριστής είναι καλός. Ωραία. Ναι. Αλλά ο Τικινί φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε σε δύο θέσεις οι οποίες δεν ήταν οι θέσεις. Και σε περισσότερες από δύο έπαιξε. Και σε τρεις έχει παίξει. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι, κάνεις διακοπές. Διακοπές κάνεις. Ναι, τώρα ναι. Έκανες το καλοκαίρι διακοπές, κάνεις και τώρα, άντε. Διακοπές, ναι. Εγώ έκανα διακοπές. Εσύ που δεν κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, μιλάς και όλα. Ρε, μην τον άκουσες τον Ντρούλινγκ. Έλα, ρε, προχώρα, ρε. Όνομα και πράγμα, σαλιάρες πάντα, ρε. Άντε, ρε. Λοιπόν, ο Τικινί είναι δεξί εξτρέμ, half εξτρέμ, έτσι, αυτό που παίζει ο τέτοιος, ο Μπρούνο Γκάμα. Δηλαδή, τον πήραμε τον παίχτη. Ωραία. Ωραία. Αφού έχεις τον Τικινί εκεί πέρα, εκτός εάν τον πάρεις... τον πήρες σαν δεύτερο, υποτίθεται ότι θα ενάλασε, ο Ερέρα, αν θυμάσαι, έπαιζε, δεν άφηνε, έπαιζε και ο Γκαρσία και ο Γκάμα και ο Τικινί άλλαζαν συνέχεια τις θέσεις τους. Αυτό ήταν επιθετικά, έπαιζε ο Άρης. Και οι δύο θέσεις δεν είναι η θέση του. Η θέση του είναι το ξιά. Εκεί που πέσει, εγώ τι το ξέρω, ρε φίλε, στην Ελλάδα τόσο καιρό. Okay. Δεν πήγε περισσότερο η ομάδα να πάρει ένα center four. Δεν πήγε η ομάδα να πάρει ένα αμυντικό χαφ περισσότερο από αυτή τη θέση. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχεις στον Άρη τρία center four. Είναι ο Γιουνές, είναι ο Διαμαντόπουλος. Βέβαια. Είναι ο Γιουνές, είναι ο Διαμαντόπουλος, είναι και αυτό που πήραμε από τη Β' Εθνική. Πώς το λέμε τον Πιτσερικά? Δεν ξέρω αν είναι πιτσερικάς. Ένας που έπαιζε πέρυσι στην... Δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πρώτη φορά το ακούς. Όμως και όμως το έχουμε. Τέλος πάντων. Και να τον έχουμε, αυτά... δεν πρόκειται να δει το χόρτο του Χαριλάου. Ποτέ. Ποτέ. Τους έχουμε εισπομπώνες. Δεν έπαιξε τέτοιος που ήταν εσύ... Πώς το λένε, ρε.
Ο Ναθλίνης δεν έπαιξε που ήταν έμπειρος τώρα. Θα παίξει ή θα παίξει. Άστο, τέλος πάντων. Ο Σταμάτης. Άστο, Σταμάτη και τον Γρηγόρη, άστο εκεί που είναι. Δεν θα παίξει ο Σταμάτης. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η ομάδα έχει πολύ, πονάει σε πολύ σε άλλες θέσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Το ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής εξυπακούεται. Μακάρι να, να κλείσουμε τις θέσεις που πονάει η ομάδα και να πάσει το Θερμαντίδη, ναι, αλλά δεν επήγε αυτή τη στιγμή αυτή η θέση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι σίγουρο. Αν τον αφήσει ελεύθερο θα διαφερθεί, έτσι λέει το ρεπορτάζ, θα διαφερθεί ο άλλος. Δηλαδή τον Γκάμανα με τον αντικαταστήσει, λες, αυτό λες τώρα. Όχι. Τι όχι. Να όχι το... τι, γιατί να μην πάει. Γιατί ο Μαρτίνεθ, μάλλον, δεν ξέρω, καταρχήν η διοίκηση μας έχει μπερδέψει. Δεν ξέρουμε τώρα, ας πούμε, ο άλλος έβγαλε συνέστημα, όλος ο κόσμος θέλει να μείνει. Και για μένα καλύτερα. Καλύτερα να μείνει, αλλά σαν δεύτερος. Ναι, ρε φίλε, από τους δύο αυτός αξίζει να μείνει. Τώρα ο άλλος είναι ο Ισπανός, είναι. Αλλά άστο. Να παίξει, γιατί ο Μαρτίνεθ θα φύγει ή θα μείνει. Εκεί είναι το θέμα. Δεν ξέρουμε, φίλε. Θα δούμε. Και χάθει ένα κόμμα. Αυτό είναι όλο το μπέρδεμα της διοίκησης που έκανε. Δηλαδή, πριν ακόμα φέρει ποδοσφαιριστές, έκανε αποδεσμεύσεις. Ανακοίνωσε αποδεσμεύσεις. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος. Αυτό ήταν έγκλημα για μένα. Εγώ θέλω την άποψή σας και να κλείσω, έτσι, για να μην μακρηγορώ και που να πάρουν και άλλοι φίλοι. Έλα, εγώ άλλο θέλω να σου πω. Τι επήγει περισσότερο, ένα σεντερφόρ ή ένα δεξί εξτρέμ? Το επήγουν πολλά, ρε Παντέλη, τώρα. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, η προτεραιότητα να δώσεις πού. Και στα, εγώ θα πω και στα δύο. Επήγει. Okay. Και τα δύο. Έγινε, και σεντερφόρ και πλάγιο. Έλα. Άντε, γεια. Κλείσε. Δικός μας εσύ. Κλείσε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κλεωμένος είμαι. Δι. Προκλεωμένης λέω εμένα. Έλα, κλεωμένη, πάμε. Σ' ακούμε. Λοιπόν, δύο κουβέντες εγώ θα πω. Σ' ακούμε. Αυτό που επήγε είναι να μην δημιουργηθούν καινούργια χρέη. Αυτό επήγε. Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ιτζόγλου, στον Βαλεριάνο και στον Παυλίδη. Που παρότι κάποιοι τους είχαν στη μαύρη λίστα, κάποιοι άσχετοι εγώ νομίζω τους είχαν στη μαύρη λίστα, αυτοί απέδειξαν ότι είναι επαγγελματίες 150%. Αυτό είναι σωστό που λες. Μπορούσαν να διαφορήσουν στο παιχνίδι, να είναι έτσι ψηλοαδιάφοροι, αλλά παίξαν όλοι. Και παίξαν και καλά. Ειδικά ο Βαλεριάνος ήταν πολύ καλός. Ειδικά ο Βαλεριάνος και ο Ιτζόγλου, που τον πιστεύω εγώ πάρα πολύ, αν παίρνει, αν έπαιζε και δεν ήταν τόσο η απραξία, θα ήταν πολύ καλύτερος. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Μπάσα προσφέρει πολύ παραπάνω. Τα τρεξίματα τα έχει. Όχι, τώρα εδώ διαφωνώ. Ναι, εντάξει, απόψη. Τον πιστεύω τον Ιτζόγλου. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την. Γιατί τώρα έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, έτσι. Με τη Λάρισα, ναι. Νομίζω ότι ο Τόνσο θα είναι βασικό δεκάρι. Center for δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλλον θα παίξουν την κοινή, γιατί Διαμαντόπουλος Γιουνές είναι εκτός και ο Σταματής δεν υπολογίζεται από την έτσι. Δεν ξέρω αυτό το αριστερό μπακ βασικά, δεν τον ξέρω τον παίκτη. Ναι, δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Ναι. Δεν το ξέρουμε τον αριστερό. Εγώ τον θυμάμαι από την Εθνική Πάση Ουγγαρίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει μπροστά από το αριστερό άκρο. Ναι. Εγώ τον είδα ότι ήταν fullback. Δηλαδή έπαιζε όλη την πλευρά. Τώρα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αφήσει λίγο. Με την εμφάνιση που έκανε ο Βαλεριάνος, θα ήταν λίγο κρίμα να μην παίξει ο Βαλεριάνος στο επόμενο παιχνίδι. Μα γι' αυτό, εγώ γι' αυτό το είπα, κλεωμένη. Υπέθεσα ότι μπορεί να έχει τον Βαλεριάνο και μπροστά να έχει αυτόν τον Ούγκρο. Κατάλαβες. Κάπως έτσι. Ναι. Να βγάλει το Μενέντε έξω δηλαδή. Κάποιος Μενέντε, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, δηλαδή θέλω να λέω. Πλευρά, να αν παίξουν την κοινή Center 4 και ο Τόνσο από πίσω, το θέμα είναι ποιος θα παίξει από δεξιά. Θα γίνει κάποια αλχημία εκεί πέρα. Λογικά. Αλλά ο Μαρτίνεθ και ο Μενέντες ο Μαρτίνεθ και ο Μενέντες με έχουν απογοητεύσει πραγματικά. Ιδίως ο Μαρτίνεθ με έχει. Δηλαδή, ο Μαρτίνεθ είναι απογοήτευση, γιατί τον άλλο δεν τον ξέραμε. Τον Μαρτίνεθ έχουμε και κάποια άποψη για τον Μαρτίνεθ. Ο άλλος, ο Μενέντες, το θεωρώ πάλι το ίδιο. Δεν θέλω να το κάνω το σχόλιο. Τον θεωρώ. Άστο, δεν το λέω καν. Άστο. Δηλαδή, αυτή έπρεπε να είναι στη μαύρη λίστα πρώτη και όχι ο Βαλεριάνος με τον Ιτζόγλου. Από τους δύο βασικά σίγουρα δεν έπρεπε να ήταν ο Βαλεριάνος. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το τι. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι εμφανίσεις και των δύο, έτσι. Εμείς ό,τι βλέπουμε λέμε. Και κοίταξε, με την επιστροφή. Κάτι εδώ. Ο Βαλεριάνος μαζί με τον Μενέντεθ κάνουν 2-1. Τι θέλω να πω. Ο ένας είναι μεσοεπιθετικός και ο άλλος είναι μεσοαμυντικός. Δηλαδή, ο Μενέντεθ είναι μεσοεπιθετικός. Στο επιθετικό του κομμάτι είναι πολύ καλός. Δεν είναι ο Μενέντεθ. Γιατί δεν έχει σέντρα. Γιατί δεν έχει τρίπλα.
δεν έχει πάσα. Αυτά τα έχει. Δεν είναι αμυντικός καλός. Θα σου πω μετά. Πράγματα τα οποία δεν τα έχει ο Βαλεριάνος. Ο Βαλεριάνος αμυντικά είναι καλός, αλλά επιθετικά δεν είναι καλός. Αυτό είναι αυτή η άποψή μου. Κλείσε ο κλεωμένο με αυτό. Και τελειώνοντας να πω ότι με την επιστροφή είτε του Γιουνές είτε του Διαμαντόπουλου, νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο του στην ενδεκάδα, ο Ντιγκινή θα πάει δεξιά, έτσι, και ο Ματέο Γκαρσία αριστερά, με τον Τόνσον να είναι δεκάρι και μπροστά να είναι ο Γιουνές ή ο Διαμαντόπουλος. Έτσι, έτσι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, καλή να συνέχεια. Πιστεύω. Να είσαι καλά. Να γεια σου, καλή συνέχεια. Οι τραυματίες, γιατί και ο Γιουνές 2 με 3 εβδομάδες λέει έξω. Οπότε και ο Διαμαντόπουλος, γιατί είδες πώς θα φέρνει με τον Διαμαντόπουλο αυτή τη στιγμή, θα ήταν βασικός. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε μου, το όνομά σου, αν θες. Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εκπομπή σου Πετρία είναι εκεί. Ο Τάσος που είναι. Ο Τάσος παλεύει με τα κύματα στο Πανόραμα. Σπάσαν κάτι οι αγωγοί και έβαλε τα μπρατσάκια. Τόσο πολύ το κυτρινίσαμε δηλαδή. Τόσο ναι, αφού το έχετε τραυματίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς να ακούμε αυτήν την εκπομπή. Εντάξει, κοίταξε, σήμερα ήταν εκτάκτος έγινε αυτό. Έτσι. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος. Και την Παρασκευή έλειπα εγώ, ήταν μόνο παοξίδες εδώ πέρα. Είναι περίεργη σήμερα. Έχω να μην ξανασυμβεί αυτό και που στον Τάσο να ενημερώνει το λαό του ότι θα λείπει. Δεν μπόσταρε τίποτα. Δεν ξέρω. Ήταν από τις 5 η ώρα πρέπει να ήταν στο Πανόραμα πάνω. Ο άνθρωπος πάλευε με τους σωλήνες. Μάλιστα. Οκ, okay, Αλεξανδρέ. Πώς το βλέπετε για τον Πάουκ, το σηκώσουμε φέτος? Το έχει πάρει ο Πάουκ. Νομίζω είναι τελειωμένο αυτό. Εγώ πιστεύω. Από τότε που έκανες το διπλό στο Κλεάνθης, Βικελίδης τελείωσες. Πήρες πρωτάθλημα. Εννοείται. Ναι, θέλασε την πιο δύσκολη. Τελείωσε, εγώ το είπα. Νομίζω πιο δύσκολο. Τώρα ξέρεις ποιο είναι ο ρόλος του Πάουκ. Ξέρεις ποιος είναι? Ποιος? Να βοηθήσει τον Άρη να βγει Ευρώπη. Αυτό είναι ο ρόλος του Πάουκ. Πολύ γέλιο, ρε πόσο. Αυτό το είναι. Κατάλαβες. Να βοηθήσει τον Άρη να βγει Ευρώπη. Περίμενε τον Αλέξανδρο να ακούσουμε. Έλα, για πες το. Όπως και εσύ με βοήθησες που πήρες τον παίχτη από την Τρίπολη για να πάρω τον διπλό. Α, μπράβο, είδες. Του τα έλεγα χθες τον άλλο και... Έτσι είναι ακριβώς. Όποια ομάδα, δηλαδή Πανιόνιους, τους Νιόνιους και αυτούς όλους, πρέπει να τους καθαρίσεις. Σαν... Δηλαδή, μην δω κανένα στραβό, κανένα χικάκι στην Τούμπα, με την Κυριακή. Μιλάμε, θα είστε για στύψιμο δηλαδή. Στις 3-4 τελευταίες αγωνιστές. Έχει δύσκολο πρόγραμμα τώρα. Έχει ο Πάουκ δύσκολο πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα έχει, ρε, δύσκολο. Τρία στην Τούμπα πρέπει να έχει. Τώρα. Έχεις έξω. Α, για τον Άρη λες. Α, για μας. Εμείς έχουμε 3 εκτός έδρας. Βλέπω, Αλέξανδρε. Ο Πάουκ έχει 3 εντός έδρας. Ναι, Αλέξανδρε, βλέπω παρότι. Παρότι πρωταθλητής εν δυνάμει, δεν ναι, ασχολείσαι με τον Άρη. Ασχολούμαστε. Αφού είναι το αντίπαλο βέβαιος, δεν γίνεται. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εμάς. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο φίλος. Μ' αρέσει. Έτσι. Έτσι, άντε, σας χαιρετώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, τσακαλά. Γιάννη, έχουμε φίλο. Ωραία. Θα πάμε στο τελευταίο τότε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα το πάμε σε ρί, θα πούμε και για μπάσκετ. Μέχρι τις μία. Καλά είμαστε. Μέχρι τις μία δύσκολα. Τα κάναμε κάποτε, θα θυμάσαι. Χαιρετίσματα και στο φίλο το Σπύρο, το φιλαράκι μας, ναι, με τον Παπαφλωράτο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια και το 69-45-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Λίγα είναι, ρε. Λίγα, τι να κάνουμε, περνάει εύκολα. Εδώ ώρα, πρέπει να το πάμε μέχρι το πρωί, μου φαίνεται. Δύσκολα, δύσκολα. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχουν οι δύο. Εννοείται, το ξέρω. Νίκηδες μετά, υπάρχει ο κύριος Ζαγόρας στις 12. Α, παρακαλώ. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε ένα φίλο στην αναμονή. Δεν έχουμε να διαβάσουμε τίποτα. Έχω να διαβάσω κάτι, αλλά ας πάρουμε το φίλο και μετά. Να μην περιμένουν οι άνθρωποι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Ω, να, εμφανίστηκε. Ο Γιώργος. Και θα το πάρουμε. Ποιο να πάρουμε? Το πρωτάθλημα. Κοντά είμαστε. Όχι, τι έγινε. Για πες. Έπαθε μια θλάση ο Ευθύμης του Τσακαλώτος. Ναι. Αλλά κάναμε καινούργια μεταγραφή. Έχουμε νέο έντρι τώρα. Την Αριστείδη Φωκά να πούμε. Οπότε πιστεύω δεν χάνεται αυτός ο τίτλος. Τελειωμένο. Τσίπρα Τσακαλώτο και Αριστείδη Φωκά, ρε φίλε. Εντάξει να. Τι φλανάκι εκεί ήμουν ασκολούρης να πούμε. Που το 85 έλεγε 2.400 χρόνια η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε, να είσαι ικανός να το πάρεις και εσύ έτσι. Τι να σε κάνουμε. Να είσαι ικανός και εσύ να είσαι παράγοντες, να έχεις τα λεφτά και να το πάρεις και εσύ. Όλα που έχει ξεκινήσει. Εγώ λέω να πούμε Φόρτσα Τσίπρας, Τσακαλώτος και Αριστείδης Φωκάς να πούμε. Εσύ με αυτά δεν μπορείς να βγεις Ευρώπη να πούμε. Και οι άλλοι παίρνουν πρωταθλήματα. Έτσι να φτάσουν. Έδωσε για ένα καράβι λεφτά ο άλλος τώρα. Φυσικά έδωσε. Η μόνη περίπτωση, άκουσε με, η μόνη περίπτωση ένα άνθρωπο. Να ρίξει, ας πούμε, τα λεφτά που έριξε ο Ιβάν. Και διπλάσια μπορώ να σου πω. Και να μην πάρει τίποτα ή να είναι πρόεδρος στον Άρη. Μόνο αυτή η περίπτωση υπάρχει. Καταρχήν, ρε φίλε, να σε πω τώρα κάτι. Ναι. Με τόσα παραδείγματα δεν μπορεί να το χάσει. Εντάξει, ρε φίλε, κάνε και εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα. Κάνε και εσύ. Εγώ λέω μπράβο, ρε φίλε.
Εσύ δεν μπορείς, ρε φίλε μου, εδώ πέρα τις γειτονίες Θεσσαλονίκης ερχόντουσαν και σε πουλούσαν τρέλα σε Χαριλάου. Μπορείς να τους αγοράσεις όλους. Δεν μπορείς, ποιο αγοράσεις. Αγόρασε κανένα φοφίκο πρώτα από το... Τώρα πήρες και την Τζάντη να πούμε. Πήρες, έστειλες εκεί την Κονζάρεβα να πούμε και τον, πώς το λένε, το Ζήση Βρίζα να πούμε. Φίλε, το χρήμα. Έχεις χρήμα. Καλώς, αν δεν έχεις, προσπάθησε. Ακούμε, ρε παιδί μου, ότι ο πρόεδρος μας, να πούμε, είναι φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά 10 χρόνια τώρα που είχαμε να πούμε το Γαβράκι, το Άρρωστο, το Ζήση Βρίζα και το Αεξάκι, το Σαγοράκι. Και ψάχναμε πού είναι οι μετοχές, ας πούμε. Εντάξει. Αυτά περάσαν όμως. Αλλάξαν τα κόζια όμως. Όπως και ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, ας πούμε, ο νομικός σύμβολος του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, ήταν να δεις. Εγώ είμαι φαν του Παντελίδη, να πούμε, να ξέρεις. Του τραγουδιστή που πέθανε, όχι. Πάντως δεν έδειξε τίποτα μέχρι τώρα. Ο κόσμος, άκουσα, ακούω τώρα με αυτό που είπες. Καταρχήν, πού πας με αυτό το όνομα, ρε φίλε. Υπάρχει γλωσσοφαγία που πιστεύω και στη ζήλια και στην κακία του κόσμου. Και εγώ στο μάτι πιστεύω. Αν ήμουν ο Παντελίδης, θα το έκανα, πούμε, Παντελίνιο, θα το έκανα Πάντελιτς, θα το έκανα Παντελίνσκι, όπως είχαμε έναν Γιαραμπίνσκι. Γιαραμπίνσκι. Ναι, Παντελίνσκι κτλ. Για να δούμε. Πού πας με αυτό το επίθετο, ρε φίλε. Εσύ πιστεύεις, είπες στον Παντελίδη όμως. Ο κόσμος, ο κόσμος είναι πολύ ζηλιάρης, φίλε. Ωραία. Ματελίδης έχει πολύ ωραία γυναίκα, έχω μάθει. Ναι. Έχει και άλλες επιχειρήσεις. Βέβαια, έχει τον τρόπο στην Κορέα. Καφέ μπαρ και τα λοιπά. Δεν ζει από το ποδόσφαιρο, αυτό είναι δεδομένο. Δεν ζει από το ποδόσφαιρο, ναι. Το κάνει σαν χόμπι ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή δεν βιοπορίζεται από το ποδόσφαιρο. Πώς είναι ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Ομίνος, ο οποίος κάνει την πλάκα του γιατί πρόκειται πολύ πλούσια οικογένεια και κάνει το χαβαλέτο, ας πούμε. Και σε αυτά έτσι και είναι και ο Παντελίδης. Για ποιο λόγο ο κόσμος, ας πούμε, έτσι να τον βρίζει πατόκορδα τη στιγμή ο που παρέλαβε, ας πούμε, μια ομάδα διαλυμένη, ναι. Παρέλαβε παίκτες οι οποίες, ας πούμε, κάνε προπόνηση παραλίας, έτσι. Ναι. Και υπήρχαν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι κακώς η δίκη τους είχε ενημερώσει ότι θα σας διώξω. Λάθος. Και έτσι. Και παίζαν και δεν είχαν, και δεν είχαν καμία διάθεση να παίξουν. Και έχασες και ένα στόχο βασικό, ας πούμε, που για μένα ο στόχος βασικός ήταν το κύπελο. Το κύπελο ήταν, βέβαια. Δηλαδή η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι αδιάφορη. Για μένα η νίκη που κάναμε τις προάλλες ήταν νίκη παραμονής. Να ξέρεις. Γιατί με τη Λαμία. Ναι, ήταν νίκη παραμονής. Από εδώ και πέρα, χωρίς άγχος, η ομάδα μπορεί σε αυτά τα τρία μάτς να κάνει δύο διπλά, τότε θα πω ότι έκανε δύο νίκες Ευρώπης. Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μια λοιπόν, αδιάφορη ομάδα. Γιώργο. Και για μένα, σε πω και κάτι. Γιώργο. Άμα είσαι Αριανός αυτή τη στιγμή, πρέπει να ακούς μόνο Γιάννη Πάριο. Ωραία. Γιώργο, βάλε μια ανωτελεία, έχουμε μια είδηση, πρέπει να τη βγάλουμε. Κάνε μια παύση λίγο ή δεν ξέρω αν τελείωσες να κλείσουμε, γιατί έχουμε τρέχει δισογραφία και πρέπει να βγάλουμε εδώ την κυρία Μπούντου. Ακούμε. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πριν από λίγο, συγκεκριμένα με πτήση από την Αθήνα στις 9:25, αφήχθη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γιώσιπ Μίσιτ. Μιλάμε βεβαίως για τον 24χρονο Κροάτη, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως την Sporting Λισαβόνας, κατέφτασε πριν από λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά θα αποτελέσει τη μεταγραφική κίνηση, την πρώτη ενδεχομένως. Νομίζω ότι έφαγε στη στροφή, αν μου επιτρέπετε, τον Φορ του Δικεφάλου. Ήρθε στην Θεσσαλονίκη, αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν θα πέσουν και οι σχετικές υπογραφές για να ανακοινωθεί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία, αν θέλετε, ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον 24χρονο Κράτη είναι για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν και από εκεί και πέρα υπάρχει μια οψιόν αγοράς γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν και εφόσον ο ΠΑΟ μείνει ικανοποιημένος από την προσφορά του Κροάτη, να ενεργοποιήσει την οψιόν και να τον κρατήσει στο δυναμικό της ομάδας. Ο τραυματισμός του Πόντους Βέρμπλουμ βεβαίως είχε στρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ στην άμεση, στην έβρεση αντικατάστασής του και φαίνεται ότι ο Κροάτης, ο Μίσιτς, σε πρώτη φάση είναι μια κίνηση ενίσχυσης, πολύ πιθανόν να έχουμε και μια δεύτερη, ωστόσο πάντα σε πρώτο πλάνο για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ βρίσκεται η απόκτηση φόρου που θα είναι ο Πολωνός, ο 20χρονος Πολωνός από την Γιαγκελόνια, τον οποίο ο Γιώργος Σαββίδης προανήγγειλε ότι και εκείνος βρίσκεται καθοδόν για την Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή και η συγκεκριμένη κίνηση θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε έτσι και επισήμως τις πρώτες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσουμε, σε ευχαριστούμε Ελένη, να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν η Ελένη η Μπούντου από το αεροδρόμιο για τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Την ακούσαμε
Πάμε όμως στους φίλους. Περιμένω, Γιώργος, ή έπεσε. Γιώργη. Έλα, να σε πω ένα τελευταίο. Πες, κλείσε με αυτό. Νόμιζα, ρε φίλο, ότι ήταν ο Φετβατζίδης, να πούμε. Να πάω στο και εγώ το ίδιο. Απλά και να σου πω και το να ολοκληρώσω. Τρέχει στο αεροδρόμιο. Σαν ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αν έρθει ο Φετβατζίδης, θα πάω στο αεροδρόμιο, δηλαδή. Φέτφα είναι παιχταράς, να πούμε. Φέτφα, εγώ ξέρω, όταν ήμουν μικρός ήμουν και λίγο Ολυμπιακός, ας πούμε, το έχω ξαναπεί. Μην λες τα, γιατί είναι σαν εσύ στον άλλον, μην τα λες αυτά. Έλα ρε, ακούς, ναι. Για να δεις πόσο φτώχεια υπάρχει στον Άρη, σου πω και το άλλο. Ναι, εμείς έχουμε ρεπόρτες, όλοι είναι μαντράχαλοι. Ναι. Αυτοί έχουν και Ελένα Μπούτου και Αγάπη Γαβιλίδου, ναι. Έχουν και κοπέλες, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Φτώχεια καταραμένη, να πούμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι να φτάσουμε. Άντε, καλό βράδυ. Το έριξες και το φεμινιστικό σου, δεν μπορούσες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα στα παιδιά. Καλώς τον. Να τους, υγεσίας. Εμφανίστη. Postman. Πού σε ρε. Hello, Postman. How are you? Very well, thanks. Oh. Σ' άρεσε, το εγγλέζικο. Ναι, ναι. Θα είστε... Τώρα θα λέει, θα σχολιάσω ζάχος. Εσύ, θα είστε εκεί να έρθουμε ή να μην έρθουμε. Ναι. Να δούμε μια μπίρσα να την πιούμε, έτσι. Ωραία. Πολύ κράξιμο, ρε φίλε. Για πολύ κράξιμο. Κοίταξε να δεις, όποιος φοβάται, να πάει σπίτι να κοιμηθεί. Το κράξιμο πέφτει για να σε ενεργοποιήσει και να δράσει στο επόμενο μάτς να βγάλεις διπλό. Γιατί άμα βγάλεις διπλό, μετά θα έχει χειροκροτήματα. Ναι. Αν βγάλεις τρία διπλά τώρα, κοίταξε να δεις. Έρχονται τρία διπλά. Μπορείς να πάρεις. Πάρτα. Και θα σε πω τι έχει να γίνει μετά με τα Γιάννενα. Καλά, πάρε πέντε βαθμούς πρώτα και είσαι. Εγώ αυτό θέλω. Όπως το είπες. Πέντε. Πάρε πέντε μήνυμα. Μου το κλαίνε μερικοί να πούμε και παίρνουν και θέση και όλα και μου το κλαίνε. Μη το παιδί. Τι με το παιδί, ρε. Τι με το παιδί. Τι θες να κάνει, να πούμε. Τι θες να κάνουμε, να πούμε. Ο επαγγελματίας άκουσε. Να κάνουμε ένα και να χειροκροτούμε. Αυτό θα έλεγα. Καρακιός μπερντέ έχουμε γίνει. Όπως. Του άρεσε του επαγγελματία, οποιαδήποτε επαγγελματία, οποιαδήποτε ομάδα. Ό,τι καλύτερο έγινε προχθές στο μάτσο, βαρά σε μιλό. Ναι. Εγώ πάντως διαφωνώ. Το να χάνεις. Όχι. Εγώ λέω άλλο. Ο επαγγελματίας και ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με αυτό το πράγμα. Ότι όταν είσαι μεγάλη ομάδα, μπορεί... Ναι. Και άμα είσαι μικρούλα, κάτσε εκεί να υπάρχεις. Εγώ δεν λέω είναι σωστό ή λάθος. Δεν είμαστε Αγγλία. Λέω ότι πρέπει να είναι εξοικειωμένος, γιατί καλό ήταν να χάνεις από τον ΠΑΟ και να χειροκροτάει τα τρία τέταρτα του γηπέδου, όχι, αλλά αγώριο, θα κερδίζεις και θα ακούς και Μπινελίκη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Απαιτεί, θέλει. Δεν το έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα μεγάλη, όπως λέμε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να κερδίζει η ομάδα. Όχι, άσε θα τον απαντήσω εγώ. Ξέρεις τι έγινε, ήσουν στο γήπεδο, Νίκο. Άσε θα τον απαντήσω εγώ, ηγεσία, περίμενε. Ίσως στο γήπεδο, Νίκο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Το ημίχρονο και να πούμε. Έχει δίκιο ότι σε καμιά άλλη μεγάλη ομάδα δεν έγινε αυτό, αλλά και καμιά μεγάλη ομάδα δεν έχει 50 χρόνια να πάρει τίτλο. Σοβαρά μιλάμε. Κατάλαβες. Τι μου λέτε, δεν διαφωνώ, αλλά έτσι όμως δεν κάνει κάτι. Αυτό θέλω να πω. Ύπνο, κουκούλα για ύπνο. Σημαίνει ότι δεν μέσα του δεν το πιστεύω ότι είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μια μικρή ομάδα απλά να υπάρχει. Δεν μ' άρεσε εμένα, ρε φίλε, το κλίμα, κατάλαβες τι να σε πω. Δηλαδή, με στράβωσε, ρε παιδί. Πώς να πω. Στο τέλος, ιδίως όταν μπήκε ο Παντελίδης, πλησιάζει στη Φυσούνα εκεί από τη Δύο, ξέρεις τι, μόνο πέτρες που δεν πετάξανε, ρε φίλε. Δηλαδή, νόμιζες ότι είναι ο αντίπαλος προπονητής. Είναι απίστευτο πράγμα. Δεν πειράζει. Όταν σε βρίζουν, εγώ θέλω να δω πώς θα αντιδράσει το επόμενο μάτς. Γιατί αν θα αντιδράσει το επόμενο μάτς σαν κοτούλα, άντε αγόρι μου, δεν κάνεις για τον Άρη. Άντε παλικάρι μου. Θα δούμε. Δεν κάνεις για τον Άρη, παλικάρι μου. Θα το δούμε. Και οποιοσδήποτε. Άντε. Δεν είναι. Πώς θα γίνει. Μπες μέσα γιατί κάνει κρύο, μπες μέσα να πιέσει. Έβλεπα τη σοκολάτα εκεί. Τις αποδόσεις στο Τυρί Αρένα. Στο Τυρί Αρένα εκεί βλέπω είναι ισόπωση σχεδόν. Ωραία. Βάλε 100 ευρώ στο διπλό να είναι άσο ημίχρονο στο τελικό. Να προλάβουμε εκεί να κάνουμε. Λέω αυτή ρε παιδί, τι θα πει οι λήψεις, δηλαδή οι άλλοι που είναι, τι τους έχουμε. Καλά, δεν υπάρχει. Τι θα πει οι λήψεις, με 10 θα παίζουμε. Τι θα πει οι λήψεις. Δεν υπάρχει. Αυτοί που θα παίξουν πρέπει να δαγκάσουν σίδερα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Σεβασμό στον αντίπαλο, πάμε για το διπλό. Τι θα πει οι λήψεις. Δεν υπάρχουν οι λήψεις. Δεν υπάρχουν. Εντάξει, δεν παίζουμε και με την Μπαρσελόνα, ούτε εμείς είμαστε, αλλά δεν παίζουμε. Να σε καλά, κλείσε. Σε ένα 20 λεπτό εκεί θα είμαστε. Κλείσε, ρε καρτούν. Κλείσε. Στον επόμενο, καλησπέρα. Θα μας τα πεις από κοντά μας, θα λες και από εδώ. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Νάτος. Πάω δεύτερος Πάοξης. Νάτος. Πάοξης, αλλά εντάξει. Ο Θοδωρής από Γερμανία. Καλησπέρα και στα παιδιά εκεί πέρα. Ο ένας είναι. Ένας. Ένας, ο Γιάννης. Όχι. Στον Μπουγάτσα θα πάμε τώρα. Εκεί θα πάμε. Είναι ο φίλος μου ο Postman. Postman, παλιός παραγωγός κυτρινόμαυρος.
Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο, sorry. Δεν πειράζει. Ο άλλος παλεύει, είπαμε, με τις σωλήνες πάνω στο πανόραμα. Οπότε πες μας, εσύ, μια που είσαι και του αγωνιστικού, να πω τους φίλους να μην καλείτε άλλο, γιατί βλέπω ότι πάει και παραπέντε. Θα κάνουμε τον Θόδωρο, θα τον κρατήσουμε λίγο. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα και εδώ πέρα τους υποστηρικτές και θα καληνυχτήσουμε. Λοιπόν, Θόδωρε, σ' ακούμε όσο κάτι είπε τώρα, κάτι μεταγραφές άκουσα. Εγώ δεν ήξερα αυτούς τους παίκτες, να σου πω την αλήθεια. Άμα τους ξέρεις. Μεταγραφή, εντάξει, πήραμε επιτέλους εξάρι, αν και όποιον και να παίρνουμε τώρα εκτός. Αυτός εδώ, ο Σέρβος Χάφ είναι αυτός. Ο Μίσιτς, ναι. Ναι. Αυτός εδώ. Κοίταξε, όποιο και εξάρι πονούσαμε βασικά. Άσχετα αν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, εμείς και εγώ ήμασταν για εξάρι. Τραυματίστηκε και ο Βέρμπλουμ. Ο Κάνιας για μια-δύο εβδομάδες θα είναι πάλι εκτός, οπότε δεν μπορείς τώρα με ένα εξάρι και ένα οχτάρι να βγάλεις πρωτάθλημα. Αυτό είναι σίγουρο. Για μένα καλή λύση θα ήταν να φέρουμε και το Χαρίση πίσω και από εκεί και πέρα σφαίναν και όποιο θέλαν. Αλλά εντάξει, εγώ δεν κάνω τα κουμάντα. Αυτός υφίσταται ακόμα στον ΠΑΟΚ ο Χαρίσης. Ναι, είναι δανεικός. Πού? Το στείλαμε πάλι στην Γαλλία, ξέρω που το στείλαμε. Μάλιστα. Κάπου εκεί. Μάλιστα. Αλλά αυτά. Κοίταξε, για μένα είναι καλό παιδί, αλλά όταν δεν υπάρχει κονόμα από τους μανατζαρέους, φυσικά εντάξει. Έτσι βλέπω κι εγώ. Δεν είναι το εξάρι που θα σε ανεβάσει επίπεδο, αλλά από τα άλλα τα λιμά που μου φέρνεις, αν είναι να με φέρεις δηλαδή τύπου μου λένε κάποιον, καλύτερα να παίξει ο Χαρίσης, τουλάχιστον που θα παίξει με άριστο το 10, ένα 6 θα στο παίξει. Έτσι. Και θα σου καλύψει τις τρύπες σου, γιατί δεν έτρεχε με σένα, δεν είχαμε πρόβλημα. Θόδωρε, πες μας τώρα, αυτά θα τα πούμε για το ΠΑΟΚ αύριο. Πες μας εσύ που είσαι και πιο πολύ είσαι και προπονητής. Πες μας για το Λάρισα Άρης, πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Τη Λάρισα αν την έχεις παρακολουθήσει, σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Εγώ σήμερα πρώτα απ' όλα θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά, ότι δεν έχεις προπονητή. Χωρίς πλάνο προπονητικό, δηλαδή κατεβαίνω, κρατάω πίσω η μπάλα από τον μπακ μπροστά γιώμα στον εξτρέμ. Ήταν υπέρ του Ερέρα και ο Θόδωρος. Εννοείται ρε φίλε. Ναι. Σέντρα στη σέντρα και τα λοιπά. Εγώ σου είπα, ας πούμε αυτό που έβλεπα με τον Ερέρα που περίμενε την μπάλα στο κέντρο. Έστελνε τρία άτομα παγίδα, έβγαζε τη σωστή διαγώνια, έκανε μπουκα μέσα, κοιτούσε να παίξει δηλαδή κοντά με το εξάρι του, με το οχτάρι του, να παίξει, να κάνει τρίγωνο να βοηθήσουν να σου μπει ο εξτρέμ ο καλός ο Γκαρσία. Αυτά εδώ δεν τα είδα, αυτά χαθήκανε. Δηλαδή και πέντε καλά στοιχεία που είχε ένα επιθετικό πλάνο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιθετικό πλάνο, δεν ξέρω αν το είδες εχθές. Είδε μια ανάμεση. Καλά, ότι δεν υπήρχε επιθετικό δεν πλάνο. Δεν υπάρχει προσανατολισμό στο γήπεδο. Ήταν γιώμες από το. Θυμηθήκαμε την. Φυσικά δεν υπάρχει δικαιολογία, γιατί παίρνει μια ομάδα έτοιμη, υποτίθεται είχε και διάλειμμα Χριστουγέννων και τα λοιπά και αγώνες και. Να τη δουλέψει, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, να κάνει έναν αυτοματισμό, ρε φίλε. Μεγάλη ομάδα δεν παίρνει την τελική με την Μπαρσελόνα αντίπαλο. Έναν αυτοματισμό πρέπει να δείξει το γήπεδο. Μία κομπίνα στα στημένα θα μου δείξει. Δηλαδή, αυτά σωστά είναι που λες. Βλέπεις στο δοκάρι, ας πούμε, έτσι, κοιτούσες στο κόρνερ, γιατί κάτι τέτοιο θα παρακολουθώ. Βλέπεις ο παίκτης όταν υπάρχει κάποια κομπίνα, σηκώνει το ένα χέρι, τα δύο χέρια, αυτό σημαίνει να πάρουν το σχηματισμό, να φύγει, ας πούμε, ο center back να κάνει ένα βήμα πίσω, να φύγει στην τρύπα ο άλλος. Κάτι ρε παιδί μου θα δεις. Δεν βλέπεις τίποτα. Κάθονται όλοι μπούγοι όπως αυτό άκουσε με. Δεδομένου ότι από τη στιγμή πήρε την ομάδα ο Παντελίδης, μην λέμε για το σχόλιο, αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, δεν είδαμε 1% καλύτερη την ομάδα, δεν το είδαμε. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ έκανα βήματα πίσω είδα. Δεν είναι θέμα γουστάρω ή δεν γουστάρω τον Ερέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα όλα τα άλλα είναι. Ο Άρης δεν είναι για να παίξει, αν μου επιτρέπετε, για να παίζει δηλαδή κάτω από την έκτη θέση. Έχει υλικό για να. Δεν είναι οι άλλοι καλύτεροι. Έτσι, αυτό είναι σωστό που λες. Αλλά εντάξει, όταν και ο προπονητής αυτή τη στιγμή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα από εκεί και πέρα με τη Λάρισα και η Λάρισα ανέβηκε. Καλύτερη από τον Άρη δεν είναι, αλλά είναι πιο δεμένη και έχει ένα στάνταρ πλάνο. Δηλαδή πιέζει σωστά στη μεσαία γραμμή. Βγαίνει πολύ επιθετικά στις μπάλες, πάει στα κόκκινα το παιχνίδι, στο όριο των καρτών. Επειδή φωνάζει ο Κούγιας, δεν το σφυρίζουν και πάρα πολλοί διαιτητές τώρα τελευταία. Ναι, αυτό που λες σωστό. Και κερδίζει, κατάλαβες. Και έχει, δηλαδή, έχει βέβαια τώρα. Έχει ανάγκη το παιχνίδι, έτσι, τους βαθμούς. Όλοι το έχουν, εντάξει. Και ο Άρης το έχει ανάγκη. Πρέπει να. Και ο Άρης το έχει, φυσικά ο Άρης το έχει. Διαφορετικούς στόχους, αλλά φυσικά το έχει ο Άρης. Αλλά θα δεις, το παιχνίδι δηλαδή θα πάει στη μεσαία γραμμή, στην πολύ δύναμη, στην πολύ κλωτσιά. Και για μένα, αν ο διαιτητής το σφυρίξει και την παίξει τη Λάρισα, δώσει κανένα δυο κίτρινες από την αρχή, θα μπορέσει να το κάνει. Βγήκε ο διαιτητής, μας δίνει και ασίστ. Φωτιάδης, αν θυμάμαι καλά, το είδα με το που. Φωτιάδης Καστοριάς, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Κάτι μου λέει το όνομά του, κάτι μου λέει. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι γενικά δύσκολο. Δεν βλέπω τον Άρη να κερδίζει. Αν πάρετε δηλαδή χ, θα είναι καλό αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση. Με άλλο προπονητή ή με τον Ερέρα, εγώ θα σου έλεγα ότι μπορούσε και να το χτυπήσει το παιχνίδι άνετα. Δηλαδή τέτοιες ομάδες που πάνε στη δύναμη, στο ξύλο κτλ.
θα μπορούσε τεχνικά να τις φύγει με ένα πλάνο πολύ ωραία και να τις βάλει ένα-δύο γκολ χωρίς να το καταλάβουν. Όπως έγινε στο Καθατζόγλιο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς τους πέραμε. Καθαρά τεχνικά τους πέραμε. Στο Καθατζόγλιο όντως ο Άρης είχε επιμονή και πλάνο στο παιχνίδι του, σε εκείνο το παιχνίδι. Έτσι. Δεν πανικοβλήθηκε. Θυμάμαι τα σχόλια που έκανα. Δεν πανικοβλήθηκε γιατί το πρώτο του γκολ το έβαλε σε 73-74 κάπου εκεί. Μέχρι με το στήθος μου. Κοίταξε, ναι, και με τη Λαμία στον πρώτο γύρο, αν θυμάσαι το παιχνίδι. Ναι. Όλοι λέγανε μετά το δεύτερο ημίχρονο ο Άρης την έσκασε τη Λαμία. Η Λαμία το πήγε στη δύναμη, κάπως έτσι ήταν το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, όπως είναι με τη Λάρισα, κάπως έτσι ήταν η Λαμία. Φοδόρε, άλλα τα δεδομένα τότε βέβαια του παιχνιδιού και άλλα τα τωρινά και από το έψυχο υλικό των ομάδων και τον ενθουσιασμό και όλα είναι διαφορετικά. Είναι καμία σχέση ο Άρης τότε με τον αυτόνα. Με αυτό που είναι πήρατε τώρα. Και έναν καλό παίκτη, τον Τόνσο. Είναι καλό παίκτη. Είναι καλό παίκτη αυτό, πραγματικά είναι καλό παίκτη. Είναι μυρωδιά, δηλαδή έλειπε στον Άρη. Αυτό είναι τύπου κάμπορα παίκτη, για να καταλάβετε. Είναι καλό παίκτη. Είναι μαμούνι, δηλαδή θα μπει και στην τρύπα, θα βοηθήσει έτσι. Και στο εκτρέμ, θα έχει ναι, αλλά... πολλές δουλειές με στο γήπεδο. Να το δούμε άμεσα θέλουμε αυτό, εντάξει. Άμεσα, από το επόμενο παιχνίδι θέλουμε να το δούμε αυτόν τον Τόνσο, που ξέρουμε. Κοίταξε, είναι και τώρα ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έτσι. Ο προπονητής φυσικά τον ξέρει, αλλά θα πρέπει να μπορεί να τον πολλιάσει σωστά και με την έτσι, ομάδα. Ακριβώς. Για μένα έχασες και έναν καλό παίκτη τον Γκάμα που εγώ τον έχω σε πιο μεγάλη εκτίμηση από το 40 με 50% της επίθεσης του Άρη χάσαμε. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή είναι ο Γκαρσία μπορεί να είναι ο Φαντεζή, αλλά ο Γκάμα κάνει ρε παιδιά πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Σωστό. Δηλαδή γυρίζει πίσω, γίνεται τρίτος χαφ σε κάθε αντεπίθεση. Μαρκάρει σωστά. Βγάζει καλές πάσες. Δίνει στο 1-2 στήριγμα. Κάνει έτσι. Δηλαδή πράγματα που δεν τα κάνουν οι άλλοι παίκτες. Δηλαδή, δίδυμο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με το Μενέντεθ που εδώ ο Ζάχος έχει ενστάσεις. Όταν παίζει στην πλευρά αυτή, ο Μενέντεθ ανεβαίνει ψηλά. Λοιπόν, τους αυτοματισμούς που έχουν αυτού τους δύο, τους έχει χάσει τώρα τελείως. Ο Μενέντεθ έχει καλή σέντρα βασικά. Ακριβώς. Έχει πολύ καλό πόδι. Πάρα πολύ καλό πόδι, αλλά πρέπει να τον ξέρει τι θέλει ο Μενέντεθ. Θέλει να του έχει δίπλα σου κοντά τα χαφ. Ναι. Να μην τρώει πολύ ξύλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Να μην τρώει πολύ ξύλο. Καλά το είπε. Για να μπορέσει να βγάλει την παλιά εκεί πέρα που χρειάζεται, γιατί αυτό θες από αυτό. Έτσι, να βγάλει την παλιά όταν πρέπει για να, για να τη βάλει Θόδωρε, όταν. Θόδωρε, περιστατωμένη απόψη σου, πρέπει να σε κλείσω. Είναι ήδη 10. Να διαβάσουμε και τι. Φίλε, λοιπόν, τα φιλιά μου. Να σε καλά. Αύριο με τον Τάσο εδώ πέρα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Η ώρα. Λοιπόν, κύριε Πόσμαν. Διαβάζω ότι ο κύριος ο Παοξής, ο φίλος, έκανε πάντα. Πολύ ωραία ανάλυση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάντα. Και συμφωνήσαμε. Δηλαδή, συμφώνησε με μένα, με αυτό που είπα από την αρχή. Έτσι. Το παιδί ζει στη Γερμανία. Αέρα, για όλα αυτά που είπα. Δεν θυμάμαι τώρα βέβαια το μέρος που ζει στη Γερμανία. Και πάντα οι τοποθετήσεις του είναι καθαρά στο αγωνιστικό και καθαρά έτσι με λεπτομέρειες. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, κατέχει και την προπονητική. Οπότε ξέρει και βλέπει και κάποια πράγματα που κι εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Γιατί δεν εννοείται. Είμαστε... Και πάνω σε αυτό το θέμα δεν είμαστε και τόσο οι δήμονες, ούτε καταρτισμένοι. Έκανα λοιπόν, ανάλυση καλή. Για μπάσκετ όπως είδες δεν μιλήσαμε και την επόμενη φορά. Οπότε θες. Εντάξει, και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω με τις δύο νίκες είναι πιο εύκολα πλέον. Το Σάββατο παίζουμε έτσι. Σάββατο. Σάββατο με το Λαύριο, νομίζω ή 5-5 και μισή, δεν είμαι σίγουρος. Με το Λαύριο. Εγώ θεωρώ, όπως είπα, ότι κινδύνευε έστω και λίγο, αρκετά μάλλον, με τις δύο νίκες πιστεύω ότι αυτός ο κίνδυνος έχει φύγει αρκετά μακριά. Φυσικά χρειάζονται οι νίκες και χρειάζεται. Θέλει 8 νίκες για μένα. Ναι, έχει δύο παιχνίδια εντός έδρας τώρα. Έτσι, για να δει και κάτι άλλο μετά. Δηλαδή... καλά, το κάτι άλλο άσχο. Τι να δει, πού να πάει αυτή η ομάδα. Εντάξει, αυτή η ομάδα δεν θα πάει πουθενά. Okay. Πού να πάει. Δεν τα άλλα πρέπει να δει. Έτσι. Να έρθει κάποιος άνθρωπος να την πάρει αυτή την ομάδα και να ανεβάσει 2-3 σκαλιά. Πώς αυτά είναι δυνατόν, ρε Σιζάχο, αυτή η ομάδα να μην μπορεί να βρει έναν άνθρωπο επιχειρηματία στο τώρα. Λοιπόν, για την επόμενη εκπομπή, γιατί σίγουρα θα σε. Πρώτο Θεός, βέβαια, υγεία να έχουμε. Θα σε ξανακαλέσω εδώ πέρα. Όποτε θες. Σε κάποια στιγμή να διαβάσω τους υποστηριχτές και να κάνουμε και τον επίλογο. Ναι. Πρώτος και καλύτερος υποστηριχτής, εκεί που κατευθυνόμαστε αμέσως μετά τώρα. Το κλείσιμο της εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, με τηλέφωνο το 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας, είναι το Escobar. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος. Περνάμε στο ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου
και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Κάποιες λαχταριστές προσφορές, δύο μπέργκες με γύρο και μια Coca-Cola 5 ευρώ, ένα special burger και μια Coca-Cola 4 ευρώ, δύο special burger, ένα τσίκις και μια Coca-Cola μόνο με 5,90 και ένα κλάπα λατικών και μια Coca-Cola 5 ευρώ. Και τελευταία, Sky, εμένα το δικό μου το κινητό, ναι, κάποιο καρτούν με παίρνει τηλέφωνο ενώ ξέρει ότι κάνω εκπομπή, ναι, μάλλον δεν ξέρει ή είναι τόσο βλάξ. Sky Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Sky Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο διαδίκτυο στο skies.gr. Και το 23 9 20 21 100 είναι το τηλέφωνο της Sky Aviation Academy που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί. Λοιπόν, πώς με ανεπίλογο κάνε, να σε, λοιπόν, ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά που ήσουν τίποτα, εδώ στο καλά. Καταρχήν να πω για τον Στέφανο που δεν διάβασα τα δύο ποστάκια που με έγραψε, είναι λόγω χρόνου, έτσι. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάντως. Ζάχο μου, ναι, κοίταξε. Αυτά τα οποία λέγαμε, λέμε και θα λέμε, έτσι, για, ναι, το εγγύς μέλλον, ένα πράγμα έχει. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε τον Άρη Ευρώπη. Ναι. Για μένα είναι χρονιά ορόσημο. Θα πρέπει ο Άρης οπωσδήποτε να βγει Ευρώπη. Βγει, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα βγει Ευρώπη γιατί αυτό και χθες ξέχασα, sorry, μου δίνεις τέτοιο, ναι, 10 δευτερόλεπτα. Από ό,τι φαίνεται ο ΙΑΕΚ θα τιμωρηθεί με 2 χρόνια, έτσι βγαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό τα άκουσα και εγώ. Σπορ, και στη Sport FM και στην Ελλάδα το είπαν, απλά δεν έχει ανακοινωθεί λέει ακόμη. Άρα βγαίνει και ο 7ος. Ναι, άμα βγούμε 8ο, ναι, φίλε, ναι, κλείστο κάτω σου βλατζίδικο και θα πάμε να τρώμε. Εννοείται. Άμα βγει 8ο, τι να σου πω, ρε φίλε, να, είναι, ναι, δίκιο να μην βγει, να μην παίξει. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα είναι ορόσημο με την έννοια πια. Θα μαζευτεί και το χρήμα, γιατί ο Άρης θεωρώ το καλοκαίρι. Θα μπει σε ομίλους. Εννοείται. Και εγώ πιστεύω ότι θα μπει σε ομίλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει σε ομίλους. Λοιπόν. Άρα λοιπόν θα αλλάξουμε και σελίδα. Άρα λοιπόν όλοι, εγώ σε ένα μόνο πράγμα θα σταθώ. Εύχομαι το 19 να είναι μια χρονιά τέτοια ώστε τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση. Αυτό δηλαδή που είναι και το σλόγγαν πραγματικά της ΠΑΕ. Το συνδεσμητικό και της ΠΑΕ. Λοιπόν, και της ΠΑΕ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο στις 8 η ώρα η επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με τον Τάσο Τρέγια φυσικά εδώ δίπλα μου. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107.4. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος, γιατί με την εκπομπή Μπαλαντέρ θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 12. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη τον Γιάννη Τζάτσι που ήταν αρρωγός εδώ στην εκπομπή. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Καλό βράδυ από μένα και τις δύο Γιάννηδες. Να είστε καλά.